Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε. Παρασκευή σήμερα και σήμερα η ενημερωτική αυτή εβδομάδα κλείνει με σύνοδο στη Μάλτα, που πολλά υπόθηκαν, αλλά ξέρετε, με αυτόν τον ευρωπαϊκό τον τρόπο. Θεωρία, περί ενότητας, περί αναγκαιοτήτων. Κάτι συγκεκριμένο, εγώ Γιάννη δεν άκουσα. Ναι, για το... θεωρητικά ήταν μια τύπη σύνοδο στη Μάλτα για το προσφυγικό, αλλά πολλοί βγάλανε στις δηλώσεις τουλάχιστον όσο προλάβαμε πριν πούμε στο στούντιο να ακούσουμε και τα δικά τους προβλήματα, τα εσωτερικά των χωρών, δηλαδή της Γερμανίας, της Γαλλίας. Ρωτήθηκε ο κύριος Ολάν τι γίνεται με το προεκλογικό κλίμα στη Γαλλία. Και δικό μας ενδιαφέρον έχει και ελληνικό ενδιαφέρον, κυρίως όπως προέκυψε από αυτά που διέρευσαν στην τη συνάντηση Μέρκελ-Τσίπρα και αφορούν αυτό την πολυθρύλητη αξιολόγηση, το κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης. Να το κρατήσουμε αυτό, πολυθρύλητη, μου αρέσει αυτό, πολυθρύλητη αξιολόγηση. Εγώ είχα μεγάλη αγωνία και πραγματικά το ψάξα πολύ στα site, τι χρώμα ήταν το σακάκι της Μέρκελ, ήταν το πράσινο ή το κόκκινο. Το πράσινο ή το κόκκινο, τελικά είδα ότι ήταν με το κόκκινο. Εμένα αυτά με ασχολούν. Τι φοράει η Μέρκελ από την καρταρόπα. Δεν με φέρνεις ένα τηλέφωνο όμως να μοιραστείς τις αγωνίες να σου, να μπορέσω κι εγώ να συντονιστώ. Συναντήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας με την Άγγελα Μέρκελ. Θα σας πούμε τώρα αυτά που διαραίουν. Το τι πραγματικά έγινε και το τι υπόθηκε. Θα το δούμε επί του πρακτέου τις επόμενες ημέρες. Αυτό που συμφώνησαν είναι η επιθυμία και των δύο πλευρών να τρέξει η αξιολόγηση. Σχετικά είναι όλα. Να κλείσει η αξιολόγηση με στο Φλεβάρι. Ποιος θα υποχωρήσει λοιπόν από όλους αυτούς που τώρα φαίνονται αμετακίνητοι? Δεν ξέρω, διπλωματικές ασάφειες μου ακούγονται εμένα όλα αυτά και ομολογώ ότι αν κάποιος αγωνιά, έρχονται και αυτά τα τελευταία και αυξάνουν την αγωνία γιατί ακριβώς δεν υπάρχει σαφήνεια. Έχουμε προλάβει, γιατί όλα αυτά έγιναν πριν από 10-13 λεπτά οι δηλώσεις μετά τη λήξη της Συνόδου, έχουμε κόψει μερικά αποσπάσματα και έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε. Ποιες είναι οι τυπικές δηλώσεις που έγιναν μετά τη λήξη? Και θα ακούσουμε την Άγγελα Μέρκελ, τον Φρανσουά Ολάν, τον Ζαν Κλοντ Γιουνκέρ και τον Ντόναλντ Τούσκ. Δεν μπορείς να πας πουθενά. Για να δούμε. Μπαράζ επαφών του Έλληνα Πρωθυπουργού στη Σύνοδο Κορυφής στη Μάλτα. Να κλείσει η αξιολόγηση μέσα στον Φεβρουάριο, συμφώνησαν Άγγελα Μέρκελ και Αλέξης Τσίπρας. Ραντεβού με Ολάν και Γιουνκέρ. Υπέρβαση εσόδων κατά 240 εκατομμύρια ευρώ τον Ιανουάριο λόγω φοροκαταιγίδας. Ελήφθησαν περισσότερα μέτρα σε σχέση με όσα απαιτούσε το μνημόνιο. Δίκαιο χαρακτήρισε το νέο σύστημα εισφορών για τους ελεύθερους επαγγελματίες η Έφη Αχτσιόγλου. Έχουμε υλοποιήσει το 80% των συμφωνηθέντων και μένουν εργασιακά, ενεργειακά και ένα μικρό κομμάτι του δημοσιονομικού κενού, υποστήριξε. Άνοιξε την ίδια ώρα η ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΦΚΑ. Συνεχίζονται οι τουρκικές προκλήσεις. Υπάρχουν 130 αφισβητούμενες βραχονισίδες στο Αιγαίο, υποστήριξε ο Μπιναλή Γκιλντιρίμ. Αποστρατικοποιημένη ζώνη οικός, παράνομες ασκήσεις των Ελλήνων αλεξιπτωτητών στο νησί, λέει ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών. Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες. Θα προχωρήσουν σε 24ωρο αποκλεισμό του τελωνίου κρυσταλλοπηγής στα ελληνοαλβανικά σύνορα. Κλείνει για 2 ώρες από τις 7 το απόγευμα η Εθνική Οδός Αντιρρίου Ιωαννίνων. Αυτό είναι το σύνολο της επικαιρότητας εδώ εντός συνόρων, η ελληνική μας επικαιρότητα. Πάμε τώρα να δούμε και τις δηλώσεις που έγιναν μετά τη λήξη της Συνόδου στην Μάλτα, για να δούμε πώς ακριβώς τοποθετήθηκαν οι κορυφαίοι της Ευρώπης. Ότι θα υπάρξει κάποια ειδική σχέση με ορισμένα κράτη. Χαίρομαι που η κυρία Μέη λέει και εκφράζεται υπέρ μιας ισχυρής Ευρώπης και πιστεύω ότι εμείς οι 27 θα πρέπει να σκεφτούμε ότι είναι στο χέρι μας. Αλλαγή πλάνου. Πάμε να δούμε τι απευθείας τις δηλώσεις που κάνει αυτή την ώρα ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Δεν μπορεί να συνεχίσει με λιγότερη αλληλεγγύη. Δεν μπορεί να συνεχίσει με λιγότερη δημοκρατία. Να αποφασίζουν κάποια εξωθεσμικά όργανα σε κλειστές πόρτες στο μέλλον των λαών. Σε αυτό το πλαίσιο, η Σύνοδος της Ρώμης είναι μια ευκαιρία. Είναι μια ευκαιρία προκειμένου να υπάρξει ένας επαναπροσδιορισμός και μια αλλαγή πορείας. Ωστόσο, δεν είμαι αισιόδοξος ότι αυτό μπορεί να συμβεί άμεσα. Βρισκόμαστε μπροστά σε κρίσιμες εκλογικές αναμετρήσεις στην Ευρώπη,
που θα καθορίσουν την πορεία της. Και νομίζω ότι αυτές οι εξελίξεις και οι προκλήσεις τις οποίες περιέγραψα μπορεί να είναι είτε αφορμή για μια νέα πορεία, να αναλάβει με αυτοπεποίθηση η Ευρώπη το ρόλο της στο διεθνές στερέωμα και να διατηρήσει την ενότητά της, είτε όμως αν δεν συνειδητοποιήσει την κρισιμότητα των στιγμών και αν δεν υπάρξει αλλαγή πορείας πολιτικής ατζέντας, μπορεί να βρεθεί και μπροστά σε πολύ κρίσιμα διλήμματα το επόμενο διάστημα. Είχαμε επίσης την ευκαιρία, συζητώντας για τις διεθνείς προκλήσεις, να κουβεντιάσουμε για την ανάγκη να τηρηθεί το διεθνές δίκαιο τόσο σε ό,τι αφορά την διαχείριση των προσφυγικών ροών, όσο όμως και σε ό,τι αφορά τα θέματα της ασφάλειας, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε στα ζητήματα της ασφάλειας. Θέλω τέλος με την ευκαιρία να επισημάνω κάτι το οποίο επεσήμανα και στη Σύνοδο, αλλά και στις κατηδίες συναντήσεις. Το τελευταίο διάστημα παρατηρείται μια αυξημένη προκλητικότητα και στρατιωτική δραστηριότητα στο Αιγαίο από την πλευρά της Τουρκίας. Θέλω να δώσω ένα σαφές μήνυμα. Αυτός ο δρόμος δεν οδηγεί πουθενά. Η Ελλάδα ήταν, είναι και θα είναι αποφασισμένη να υπερασπιστεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου και του ευρωπαϊκού δικαίου που παραβιάζεται από την άλλη πλευρά. Και ας μην ξεχνάμε, τα ελληνικά σύνορα είναι τα ευρωπαϊκά σύνορα. Θέλω λοιπόν να είμαι σαφής. Γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο δεν υπάρχουν. Αυτό που υπάρχει είναι η σταθερή αποφασιστικότητα της Ελλάδας να υπερασπιστεί το ευρωπαϊκό, το διεθνές δίκαιο και τα κυριαρχικά της δικαιώματα, καθώς επίσης και η αποφασιστικότητά της να αντιμετωπίσει με ψυχραιμία όλα τα προβλήματα που προκύπτουν, ποντάροντας πάντα στο διάλογο, στη συνεργασία και όχι σε κοινή εντυπωσιασμού. Εκεί θα συνεχίσουμε να πορευόμαστε, έχοντας την πεποίθηση ότι το μήνυμα αυτό θα ληφθεί και από την άλλη πλευρά. Παρακολουθήσαμε λοιπόν τις δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα από τη Μάλτα. Πριν περάσουμε σε ανάλυση και σχολιασμό, έχει μία αξία να δούμε και τι είπαν αμέσως νωρίτερα η Άγγελα Μέρκελ, ο Ντόναλντ Τούσκ, ο Ζαν-Κλοντ Γιουνκέρ και ο Φρανσουά Ολάντ. Δεν είπαμε ότι θα υπάρξει κάποια ειδική σχέση με ορισμένα κράτη. Χαίρομαι που η κυρία Μέη λέει και εκφράζεται υπέρ μιας ισχυρής Ευρώπης και πιστεύω ότι εμείς 27 θα πρέπει να σκεφτούμε ότι είναι στο χέρι μας πόσο γρήγορα θα προχωρήσουμε και πόσο δυνατοί θα είμαστε. Είναι στο χέρι μας και είναι η δική μας απόφαση και η Γερμανία θα συμβάλλει προς αυτή την κατεύθυνση. Η Ευρώπη λοιπόν θα κάνει ό,τι για να κάνει ό,τι καλύτερο για το μέλλον και θέλουμε να δούμε ποιες θα είναι οι προοπτικές για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα δούμε λοιπόν τι θα γίνει στη Ρώμη για την επέτειο της συνθήκης της Ρώμης. Και επίσης πρέπει να ενδυναμώσουμε τις δικές μας προσπάθειες, να συντονίσουμε τις δράσεις μας, να έχουμε ένα συγκεκριμένο πλάνο, να έχουμε τα απαραίτητα οικονομικά μέτρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο μέσω ενός ταμείου και πρέπει να πω ότι οφείλουμε να έχουμε μια στρατηγική αυτονομία. Πρώτα απ' όλα γιατί αυτό είναι προς συμφέρον της Ευρώπης και επειδή αυτή είναι η θέληση την οποία πρέπει να διατρανώσουμε. Να έχουμε εγγυημένη τη δική μας προστασία βασιζόμενη στις δικές μας δυνάμεις. Επιπλέον πρέπει να πω ότι πρέπει να καταδείξουμε προς τον κόσμο αυτή μας την ισχύ και αν οι σχέσεις με τη ΣΥΠΑ αλλάξουν, εάν δηλαδή υπάρξουν κάποιες συζητήσεις σχετικά με την συμμετοχή σε οικονομικό επίπεδο, πρέπει να υπάρχει μια ομόφωνη θέληση της Ευρώπης και είμαι σίγουρος γι' αυτό ότι θα μπορέσουμε να διασφαλίσουμε τη δική μας άμυνα στο πλαίσιο της συμμαχίας. Για να δούμε τώρα πού βρισκόμαστε. Και δεν είμαι βέβαιη ότι με τις τελευταίες δηλώσεις Γιάννη γίναμε σοφότεροι, αλλά ας πάρουμε και τη γνώμη ενός ανθρώπου πιο ειδικού από εμάς επί των οικονομικών. Να καλησπερίσουμε τον οικονομολόγο, τον κύριο Κώστα Μελά. Καλώς ήρθατε. Χαίρετε κύριε Μελά. Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλά, ένα γρήγορο σχόλιο. Τότε δεν ξέρω κατά πόσον έχετε προλάβει να δείτε αυτή την άτυπη σύνοδο κορυφή στη Μάλτα. Εντάξει, κυρίως το ενδιαφέρον που είχε να κάνει στο ελληνικό ήταν αυτό που προέκυψε από τη συνάντηση Τσίπρα Μέρκελ και αφορούσε στο να κλείσουμε την αξιολόγηση μέσα στο Φεβρουάριο. Νομίζω ότι
αυτό είναι κάτι το οποίο είναι αναμενόμενο και αυτονόητο. Δεν έχει... Όλοι θέλουν υπό μία έννοια να κλείσει αυτή η αξιολόγηση το Φλεβάρι. Το θέμα είναι με ποιους όρους. Και επειδή όλοι θέλουν, κάποιος θα κερδίσει από αυτό το κλείσιμο. Και κάποιος θα χάσει. Ευχόμεθα να κερδίσουν όλοι και να μην χάσει κανένας. Δύσκολο το βλέπω. Ναι, αυτό είναι το ιδεατό. Πάμε τώρα στο ρεαλιστικό, κύριε Μελά. Ναι, το ρεαλιστικό είναι ότι έχω την εντύπωση ότι η κυβέρνηση, αν θέλει να υποστηρίξει το αφήγημα το οποίο εδώ και πάρα πολύ καιρό διηγείται, δηλαδή ότι πρέπει να κλείσει η αξιολόγηση για να μπορέσουμε στη συνέχεια να δώσουμε μεγαλύτερη όθηση στην ήδη σταθεροποιημένη μακροοικονομικά ελληνική οικονομία και να πραγματοθούν οι προβλέψεις όλων των διεθνών οργανισμών πολυμερών ή όχι, ότι η Ελλάδα το 2017 θα έχει ένα ρυθμό ανάπτυξης πάνω από 1,5%, 2-2,5% λένε άλλοι, δεν έχει καμία σημασία, αλλά θα μπούμε σε μια διαδικασία ας πούμε θετικής μεγέθησης του ΑΕΠ, η οποία συνεπάγεται, μάλλον η οποία προσδιορίζεται από μια αύξηση των επενδύσεων, από μια μείωση της ανεργίας και πάει λέγοντας. Mm-hmm. Παράλληλα, εάν θέλει η κυβέρνηση πιστεύει ότι με αυτόν τον τρόπο, εάν περάσει την αξιολόγηση, θα πάμε στην πιστωτική χαλάρωση. Νομίζω ότι ο κύριος Ντράκη με τις δηλώσεις του προχτές έδειξε ότι θα συνεχιστεί η πιστωτική χαλάρωση και μάλιστα και με έναν ιδιαίτερο τρόπο, δηλαδή θα πάρει υπόψη του περισσότερο τις χώρες, δηλαδή θα κάνει αγορά ομολόγων περισσότερο από χώρες που έχουν ανάγκη, πρόβλημα, ναι. Που έχουν πρόβλημα. Επομένως είναι κάτι θετικό. Δεν είναι τόσο θετικό με την έννοια ότι αμέσως επειδή θα βγούμε στην πιστωτική χαλάρωση κάτι θα αλλάξει άρδιν στην ελληνική οικονομία, αλλά θα δημιουργηθεί μια καλύτερη εικόνα εμπιστοσύνης. Υπ' αυτήν την έννοια, πολλές εταιρείες, ελληνικές εταιρείες, πιθανότατα να μπορέσουν να ανοίξουν γραμμές πίστοσης με το εξωτερικό και, εν πάση περιπτώσει, να μπει και μια δεδομένη ρευστότητα, καλύτερα, μια υψηλότερη ρευστότητα στην ελληνική οικονομία. Βεβαίως, έχουμε πάρα πολλά προβλήματα, αλλά αυτός είναι ο δρόμος βάσει του αφηγήματος της κυβέρνησης. Αυτά, κύριε καθηγητά, είναι τα θετικά. Τα θετικά, αυτά που περιμένουμε και είναι προς τη θετική κατεύθυνση. Ναι, το αφήγημα που λέει η κυβέρνηση. Ναι. Αν δεν υποστηρίξει αυτό το αφήγημα, έτσι, δεν βλέπω τι άλλο έχει να υποστηρίξει. Εκτός αν θέλει να πάει σε εκλογές. Αυτό που θα σας ανησυχεί σε αυτήν την πορεία. Δεν το βλέπω, βέβαια. Ναι. Ποιο είναι, ότι δεν βλέπετε να γίνονται κάποια από αυτά. Ακούστε. Είναι ότι δεν υπάρχει ταύτιση απόψεων των όλων των εμπλεκομένων. Δεν υπάρχει ταύτιση απόψεων. Θα σας πω και για το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και πώς εμπλέκεται και η Γερμανία, τι παιχνίδι παίζει ο Σόιμπλε και όλα αυτά τα πράγματα. Όμως να πούμε κάτι το οποίο πρέπει να το πούμε. Τα μέτρα τα οποία ζητούνται εκ μέρους του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, είτε αυτά αφορούν στα 400 ή 700 εκατομμύρια για το 2018, είτε αφορούν μέτρα περίπου 4,5 δισεκατομμύρια για το 2019-20 με συγκεκριμένη στόχευση που αφορά στη μείωση του αφορολογήτου και στη μείωση της συνταξιοδοτικής δαπάνης, νομίζω ότι είναι θέματα που αυτή τη στιγμή δεν βοηθούν σε καμία περίπτωση αυτήν την αναπτυξιακή διαδικασία στην οποία έχει μπει η ελληνική οικονομία. Αυτό πρέπει να το πούμε. Δηλαδή μια οικονομία η οποία προσπαθεί με διάφορους τρόπους να βρει ένα βηματισμό κάνοντας μια τρομακτική δημοσιονομική προσαρμογή τόσα χρόνια, δεν είναι δυνατόν να αντιζητάς περαιτέρω δημοσιονομικές προσαρμογές. Άρα αυτό είναι το γενικό. Αλλά πέρα από αυτό, επειδή δεν έχουμε τη δύναμη ή εν πάση περιπτώσει δεν υπάρχει εναλλακτική οδός, όπως φαίνεται αυτή τη στιγμή, το αφήγημα της κυβέρνησης είναι τέτοιο, όχι μόνο της κυβέρνησης και των άλλων πολιτικών δυνάμεων, νομίζω ότι είναι διαφορετικό. Mm-hmm. Ώστε, εάν καταφέρουμε να περάσουμε την αξιολόγηση, να μπούμε σε αυτά που λέγαμε προηγουμένως, πιθανότατα, δεν είναι καθόλου σίγουρο, να βρούμε ορισμένους βαθμούς ελευθερίας, 1 ή 2 βαθμούς ελευθερίας, για να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι καλύτερο. Επομένως, όλα αυτά τα οποία ζητάει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο σε αυτή τη φάση. Και να σας πω και κάτι άλλο, και με δεδομένα τα δημοσιονομικά αποτελέσματα και με ένα άλλο δεδομένο ότι επί σειρά ετών όλες οι προβλέψεις του ή η πλειοψηφία των προβλέψεών του έχει πέσει έξω, ειδικά το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, έτσι μας κάνει να είμαστε επιφυλακτικοί για αυτά που ζητάει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και για ιδεολογικούς και θεωρητικούς λόγους. Κύριε Μελά, εγώ θέλω να μείνουμε λίγο
σε κάτι που δεν είναι καθόλου ευχάριστο, αλλά κρίνω ότι είναι εξαιρετικά αναγκαίο να έχουμε επίγνωση. Μέχρι να φτάσουμε στο κλείσιμο της αξιολόγησης, μπορείτε να μας αποσαφηνίσετε ποια είναι αυτά τα επώδυνα τα οποία πρέπει να πραγματοθούν για να κλείσει ο φάκελος των συμφωνηθέντων? Και μετά είναι και το δεύτερο κομμάτι, η λήψη νέων μέτρων για το 2018-2019. Υπάρχει ένα έλλειμμα 400 με 700 εκατομμύρια, άλλο ξεπολογίζει 400 αλλά σε 700 εκατομμύρια για το 2018. Αυτό λοιπόν πρέπει να κλείσει. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο τρομακτικό. Πιθανότητα, δεν μπορώ να σας απαντήσω, πιθανότητα λέγεται από τις αμυντικές δαπάνες να βρεθεί ένα κομμάτι και πάει λέγοντας. Αυτό δεν είναι το μεγάλο πρόβλημα για το 2018. Το μεγάλο, το μεγάλο πρόβλημα είναι τα προληπτικά μέτρα για το 2019, τα οποία είναι στοχευμένα. Είναι στη μείωση των συντάξεων, μάλιστα στη μείωση της προσωπικής διαφοράς η οποία υπάρχει στους παλαιούς συνταξιούχους. Εάν τα μετρήσετε, είναι περίπου 4,5 δισεκατομμύρια. Είναι ακριβώς το ποσό που ζητάει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Και δεύτερον, είναι στοχευμένο στη μείωση του αφορολογήτου. Δηλαδή, λέει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ότι δεν μπορούν τα 51% των Ελλήνων να μην πληρώνουν, να μην συνεισφέρουν στη φορολογία στο ελληνικό δημόσιο. Και έτσι είναι. Αν κοιτάξετε τα νούμερα, έτσι είναι. Το θέμα είναι ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ξεκινάει από μια θεωρητική θέση ότι πρέπει να διευρυνθεί η φορολογική βάση. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι τα εισοδήματα είναι πλέον πάρα πολύ χαμηλά. Και ας αφήσουμε τις επιδράσεις τις αρνητικές, τις κοινωνικές. Υπάρχει και ένα θέμα οικονομικό. Δηλαδή, εάν κόψεις παραπέρα τις συντάξεις, και θα σας πω τώρα τι προσπαθεί να κάνει η κυβέρνηση, η δαπάνη στην ελληνική οικονομία έχει μεγαλύτερο πολλαπλασιαστεί από τη μείωση του φορολογικού συντελεστή. Μπορείτε να μας το επεξηγήσετε λίγο αυτό. Δηλαδή, εάν αφαιρέσουμε 100 ευρώ από τη φορολογία, ναι, αυτό επιδρά στη μεγένθηση του ΑΕΠ, ας πούμε, με δύο φορές παραπάνω. Ναι. Έχει να πολλαπλασιαστεί δύο, ας πούμε. Εάν κόψεις τη δαπάνη δηλαδή της συντάξης, έχει 3 πολλαπλασιαστεί. Δηλαδή, μεγενθύνεται περισσότερο η δαπάνη του εισοδήματος. Επομένως, η κυβέρνηση επιχειρεί με αυτό εδώ, από ό,τι φαίνονται οι πληροφορίες, να περισσώσει τη δαπάνη, τις συνταξιδοτικές δαπάνες. Βεβαίως δεν είναι μόνο οικονομική, είναι και πολιτική και κοινωνική η λόγη, σαφέστατα. Αλλά σας λέω και την οικονομική πλευρά του θέματος. Και προσπαθεί τώρα να διαπραγματευτεί, από ό,τι γνωρίζουμε, τη μείωση του αφορολογήτου εισοδήματος, όχι βέβαια στα 5.000 ευρώ, διότι, εάν δεν κάνω λάθος και βοηθήστε με, το 12-13, 11-12, 12-13, ήταν στα 5.000. Η κυβέρνηση Σαμαρά, δεν κάνω λάθος, ναι, νομίζω, ήταν στα 5.000. Μετά αυξήθηκε. Άρα, ναι, λοιπόν, όμως, τα εισοδήματα... Το βλέπετε για 5.000, δηλαδή, επειδή ακριβώς υπάρχει αυτή η αντιστοιχία, το 6.000 δεν τους κάνει, να μου πεις τώρα στο χιλιάρικο... Θα το διαπραγματευτούν, είναι... αλλά ναι, τα 5.000 υπολογίζουν ότι τα έσοδα θα είναι περίπου 2 δισεκατομμύρια. Το λέω υπό την έννοια, αν μόνο το αφορολόγητο μπορούσε να σου γλιτώσει το κομμάτι των συντάξεων. Ναι, μπορεί σε ένα μεγάλο βαθμό. Πάει στα 2,5 δισεκατομμύρια. Αν τα ζητούμε να το σωστά. Λείπουν ακόμα. Αλλά αν το δούμε στην πράξη, μείωση του αφορολόγητου 5.000 σημαίνει ότι πολλοί άνθρωποι οι οποίοι σήμερα δεν πληρώνουν, ξαφνικά θα πληρώσουν ή θα μειωθεί το εισόδημά τους σε πάρα πολύ υψηλά, δηλαδή 300-400 ευρώ το χρόνο και πάει λέγοντας. Επομένως, να σας πω κάτι. Θεωρητικά, δεν είναι λάθος να διευρύνεται η φορολογική βάση έτσι ώστε όλοι να συμβάλλουν έστω και με 1 ευρώ και με 2 ευρώ. Κατά άποψή μου, δημιουργεί μια φορολογική δικαιοσύνη. Ναι, είναι δικαιότερο το ναι, ναι, ότι δίνουν όλοι. Αλλά τώρα σε αυτή την κατάσταση είναι τα πράγματα πάρα πολύ δύσκολα. Νομίζω όμως ότι θα υποχωρήσει η κυβέρνηση σε αυτό το σημείο. Δεν θα πάει στα 5, μπορεί να πάει στα 6,5. Άρα, ναι, λοιπόν, κύριε Μελά, για να διασώσει, μήπως διασώσει τις συντάξεις. Βλέπετε ότι θα συνεχίσει η διαπραγμάτευση με όρους σκληρούς. Θα διανύσουμε εβδομάδες ασάφειας. Άρα βλέπετε ότι θα κλείσει η διαπραγμάτευση, η αξιολόγηση, ίσως μετά το Φεβρουάριο όμως. Η εντύπωσή μου είναι ότι κανένας δεν θέλει να μην κλείσει η αξιολόγηση. Το θέμα είναι ποιος είναι ο χρόνος που θα κλείσει η αξιολόγηση, και αυτό εξαρτάται και από την ελληνική κυβέρνηση, αλλά εξαρτάται και από το Σόιμπλε και το Διεθνές, μάλλον από το Σόιμπλε, από το Υπουργείο Οικονομικών, γιατί αυτός κυρίως, έχω την εντύπωση, ότι επιχειρεί να παίξει ένα πολιτικό παιχνίδι σε σχέση με τις επερχόμενες εκλογές,
Θα σας το εξηγήσω πάρα πολύ. Τι πιστεύω εγώ, παραδείγματος χάρη. Εγώ πιστεύω ότι βάζοντας το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο μπροστά στις απαιτήσεις του για όλα αυτά τα οποία είπαμε, θα εμφανιστεί και υποχωρώντας η ελληνική κυβέρνηση και η Ελλάδα γενικά φέρνει στην ελληνική κυβέρνηση σε αυτά τα πράγματα, θα εμφανιστεί στο εκλογικό του σώμα και θα πει: Κοιτάξτε, κύριοι, εγώ κατάφερα να στριμώξω την Ελλάδα, να υποχωρήσω όλα τα θέματα, να περάσω αυτά τα οποία είναι ζητούμενο. Από την άλλη μεριά, θα αρνηθεί τα μεσοπρόθεσμα μέτρα για το χρέος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, λέγοντας ότι, κοιτάξτε να δείτε, πάλι στο γερμανικό εκλογικό σώμα, εγώ κατάφερα αυτές τις βλακίες, συγγνώμη για την έκφραση που λέει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, δεν τις δέχτηκα. Και αυτό όμως θα πρέπει ο Σόιμπλε να κάνει μια μικρή υποχώρηση, έστω και υπαινικτική και τα μέτρα, για να μπορέσει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να συμμετάσχει στο πρόγραμμα. Προσέξτε. Όπως είναι τώρα, δεν πρόκειται να συμμετάσχει το πρόγραμμα με χρηματοδότηση. Εγώ αυτό πιστεύω εδώ και ένα χρόνο. Έτσι ώστε. Χωρίς. Με συμβουλευτικό ρόλο, χωρίς χρήμα. Ναι, ως τεχνικός σύμβουλος. Με αυτόν τον τρόπο. Μέχρι να γίνουν οι εκλογές οι γερμανικές και εφόσον γίνουν οι γερμανικές εκλογές, να ξανασυζητήσουμε τα θέματα. Εκεί υπάρχουν πάλι δύο σενάρια. Ένα σενάριο είναι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να δεχτεί, ας πούμε, τα μεσοπρόθεσμα μέτρα πιθανόν που θα συζητηθούν τότε, αν και ο Σόιμπλε λέει μετά το 18, αλλά εν πάση περιπτώσει μπορεί να γίνει μια αρχική συζήτηση και να παραμείνει ο τεχνικό σύμβουλο, ή μπορεί να αποχωρήσει και να έχει αποφασίσει ο Σόιμπλε, εάν έχει κερδίσει τις εκλογές, δεν είναι καθόλου πλέον σίγουρο, να δημιουργήσει ένα νέο πρόγραμμα για την Ελλάδα αμυγός ευρωπαϊκό. Αυτό τώρα είναι σε ό,τι αφορά στο πολιτικό παιχνίδι, μετά αφού κάνουμε break, γιατί πρέπει να πάμε σε break, να δούμε και το πολιτικό κομμάτι της ελληνικής στάσης. Ναι. Γιατί και εδώ πέρα υπάρχει ένα, όταν αποφασίζεις να τα βάζεις όλα ως ένα πακέτο στο κομμάτι της αξιολόγησης. Θα πούμε για το πακέτο. Νομίζω ότι έχει ένα νόημα. Πάμε λοιπόν στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε, γιατί έχουμε πολλά ερωτήματα να κάνουμε στον κύριο Μελά και να εξετάσουμε και ακόμη περισσότερες πλευρές. Σε πολύ λίγο. Σήμερα οι εξελίξεις πέφτουν πάνω στη δική μας ενημερωτική ζώνη. Να ακούσουμε λίγο από Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος κάνει δηλώσεις από τη Μυτιλίνη. Φίλες και φίλοι, κάτοικοι της Λέσβου, θέλω πραγματικά από καρδιάς να σας ευχαριστήσω για όσα έχετε κάνει στο διάστημα της προσφυγικής κρίσης. Έχετε σηκώσει ως τοπική κοινωνία στις πλάτες σας ένα πολύ μεγάλο βάρος και η στάση σας έχει αναγνωριστεί, ο ρόλος σας μνημονεύεται πια θετικά σε ολόκληρο τον κόσμο. Όμως το φιλότιμο, η ανθρωπιά, η καλή προαίρεση των κατοίκων της Λέσβου δυστυχώς υπονομεύονται σήμερα από την ανικανότητα κάποιων άλλων. Εδώ, στη Λέσβο, αποτυπώνεται η πιο θολή εικόνα της χώρας μας. Είναι ένας τόπος πραγματικά πανέμορφος, με τεράστιες δυνατότητες ανάπτυξης, με σπουδαία τοπικά προϊόντα, με ένα ιδιαίτερο τουριστικό προϊόν, με πανεπιστήμιο, με μια καταπληκτική νεολαία. Κυρίως όμως είναι ένας τόπος με άξιες επιχειρήσεις, με πολύ ικανούς ανθρώπους που δυστυχώς σήμερα κάνει βήματα προς τα πίσω λόγω της τραγικής διαχειριστικής ανικανότητας αυτής της κυβέρνησης. Αυτό, ξέρετε, συμβαίνει σε ολόκληρη τη χώρα. Εδώ πέρα όμως, στη Λέσβο, είναι ακόμα πιο έντονο, ακόμα πιο κραυγαλαίο. Ήρθα εδώ πέρα σήμερα να σας μιλήσω όχι απλά για να καταγγείλω τα όσα συμβαίνουν, αυτά εξάλλου τα γνωρίζετε πολύ καλύτερα από μένα, αλλά για να σας δώσω ένα μήνυμα αισιοδοξίας και πραγματικής ελπίδας και εθνικής αυτοπεποίθησης ότι τα πράγματα στη χώρα μας μπορούν να αλλάξουν, μπορούν να πάνε προς το καλύτερο. Δεν είναι η Ελλάδα του κύριου Τσίπρα, η Ελλάδα που μας αξίζει, η Ελλάδα που θέλουμε. Δεν είναι η μοίρα του τόπου μας αυτή και σας διαβεβαιώνω,
δεν θα συμβιβαστούμε με αυτή τη μοίρα. Είμαι εδώ για να σας πω ότι έχουμε και το σχέδιο, αλλά και τη θέληση και την ικανότητα να αλλάξουμε την πορεία αυτού του τόπου. Η Ελλάδα θα... Τι να πούμε, προεκλογικό ξεκάθαρο ήταν όλο αυτό. Παρατηρήσαμε στο μεταξύ ότι δεν φορούσε γραβάτα ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ότι υπήρχε και ηχητικό background που μας θύμισε κάτι από τις παλιές εποχές, ναι, του 1980. Δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα. Οι καραμούζες αυτές. Καραμούζες. Καραμούζες. Πέτυχα έτσι γι' αυτά. Κύριε Μελά, ας αφήσουμε το πολιτικό σκηνικό, ναι, για το τέλος, γιατί είναι και το πιο πικάντικο της ανάλυσης. Είχαμε αφήσει εκκρεμότητα για να δούμε τι γίνεται με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, με το Σόιμπλε και με το Ζίγμαρ Γκάμπριελ. Και έχει μια αξία να δούμε τι έγινε, γιατί οι δηλώσεις του Γκάμπριελ πυροδότησαν αντιδράσεις και κυρίως διαψεύσεις επίσημες από το Γερμανικό Υπουργείο Οικονομικών. Νικήτας Κορονάκης, για να μας βάλει στα δεδομένα του ρεπορτάζ. Σε πάρα πολύ λίγο. Για να δούμε τι ακριβώς είπε ο Ζίγμαρ Γκάμπριελ και τι είπε και ο Σόιμπλε, ο οποίος καταφέρθηκε και κατά της Ελλάδας και κατά της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Κεντρική Τράπεζα. Τα γνωστά. Επιτέλους, κάποια στιγμή πρέπει να είναι συνεπείς στις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει οι Έλληνες. Αυτό δεν είπε πάλι. Καλά, αυτό λέει πάλι. Έτσι όπως το λες. Ακριβώς, ναι. Ναι. Πάλι αυτό. Ναι. Νικήτα. Μπορεί να έχουμε, Μαρία, εμείς εδώ τα εσωτερικά μας προβλήματα, αλλά όπως φαίνεται μεταφέρονται και στο εξωτερικό. Το ζήτημα κυριαρχεί ψηλά στην ατζέντα σε όλες τις χώρες και στο εσωτερικό επίπεδο, αλλά και στις δηλώσεις που κάνουν για αυτά. Λοιπόν, σήμερα είχαμε την κυβερνητική εκπρόσωπο της Γερμανίας, όπου δήλωσε ότι σε ό,τι αφορά τη στάση της προς την Ελλάδα, είναι κοινή και σταθερή για την ανάγκη μιας σταθερής ελληνικής οικονομίας. Η κυβερνητική εκπρόσωπος, να πούμε, της χώρας Μαρία, αρνήθηκε να σχολιάσει δημοσιεύματα εφημερίδας, σύμφωνα με τα οποία ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γκάμπριελ, όπως είπατε, πρότεινε με επιστολή του στον κύριο Σόιμπλε τη χαλάρωση της απέτησης προς την Αθήνα να διατηρήσει πλεόνασμα προϋπολογισμού ύψους 3,5% μέσω πρόθεσμα. Ενώ έκανε και σύμφωνα πάντα με την εφημερίδα, λόγω ότι ο Σόιμπλε εξωθεί την Ελλάδα πάλι προς τον Brexit με την τακτική του. Σε αυτά τόνισε η εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης ότι οι απόψεις του Βερολίνου παραμένουν αμετάβλητες. Στόχος είναι, όπως είπε, να ολοκληρωθεί η δεύτερη αξιολόγηση του προγράμματος. Ο Υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας τώρα, να πούμε, Μαρία και Γιάννη, ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, μιλώντας σε άλλη εκδήλωση σήμερα, υπενήχθηκε ότι εξαντλείται σιγά σιγά η υπομονή του με την δυσαρέσκεια και δήλωσε ότι η Ελλάδα πρέπει να τηρήσει τις δεσμεύσεις της, διαφορετικά θα καταλήξει σε μια αδιέξοδη κατάσταση. Εάν η Ελλάδα επανειλημμένα δεν κάνει αυτό για το οποίο έχει δεσμευτεί, αυτό στο τέλος δεν θα αποδώσει, δήλωσε σε επιχειρηματική συνάντηση που βρέθηκε σήμερα στη Δυτική Γερμανία. Και να πούμε τώρα ότι οι αναφορές για ρήγμα εντός της γερμανικής κυβέρνησης έρχονται την ώρα που η χώρα προετοιμάζεται για τις εθνικές εκλογές του Σεπτεμβρίου, με τις δημοσκοπήσεις να δίνουν αύξηση της στήριξης για τους σοσιαλδημοκράτες, οι οποίοι έχουν δεσμευτεί να ανακτήσουν τον ηγετικό ρόλο στην κυβέρνηση. Οπότε και αυτή η διαρροή, αν και διαψεύδεται από την πλευρά για τις δηλώσεις του κύριου Γκάμπριελ, δεν είναι τυχαία, μάλιστα. Μάλιστα. Πολύ ευχαριστούμε, Νικήτα Κορονάκη. Και αφού μας ξεδίπλωσε στα όσα έχουν λεχθεί χθες το βράδυ και κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, ας πάμε και σε μερικά χρήσιμα συμπεράσματα από τον διευθυντή του Euro Today, τον κύριο Παπα-Νικολάου, τον Γιώργο Παπα-Νικολάου, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλησπέρα σας, κύριε Παπα-Νικολάου. Καλησπέρα, καλησπέρα και στους τηλεθεατές. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από την πρώτη σελίδα του Euro Today σήμερα, που αναφέρεται σε παγίδες του Thompson, για να μας δώσετε τα συμπεράσματα των τελευταίων δεδομένων, των τελευταίων εξελίξεων. Κοιτάξτε, νομίζω ότι όπως έχει συμβεί αρκετές φορές στο πρόσφατο παρελθόν, ο κύριος Thompson φαίνεται να είναι εκείνος που βρίσκεται, ας το πούμε, περισσότερο ευθυγραμμισμένος με τις θέσεις του κύριου Σόιμπλε, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το θέμα των μέτρων για την Ελλάδα. Δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι έχουν τις ίδιες απόψεις σε ό,τι αφορά την ελάφρυνση του χρέους. Θα λέγαμε ότι το τοπίο αυτή τη στιγμή είναι αρκετά θολό, και νομίζω ότι οι πάντες περιμένουν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου τη Δευτέρα.
Και ώσπου να γίνει αυτό, είναι σαφές ότι υπάρχουν κάποιες παρασκηνιακές διαβουλεύσεις και γίνονται μεγάλες προσπάθειες να βρεθεί μια λύση προκειμένου να αφήσει το αδιέξοδο. Θα έλεγα όμως ότι αυτό που σχολιάζατε προηγουμένως είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό. Δηλαδή αυτό που θεωρώ ότι έχει σημασία στην επιστροφή του Γκάμπριελ προς το Σόιμπλε είναι ότι η αίσθηση που υπάρχει σε κάποιους στην Ελλάδα ότι ενδεχομένως ο κύριος Σόιμπλε επιμένει στο σχέδιό του για εκπαραθύρωση της Ελλάδας ως αδύναμου κρίκου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι που είναι απολύτως βέβαιο ότι τα περισσότερα κράτη-μέλη της Ένωσης δεν την συμμερίζονται καθόλου. Φαίνεται να υπάρχει η ίδια άποψη στον κύριο Γκάμπριελ στην Γερμανία, ο οποίος είναι ένα σοβαρό πρόσωπο, έτσι. Φαίνεται να υποθυμώνει ότι εκτιμά πως υπάρχει μια ενδεχομένως κρυφή ατζέντα από την πλευρά του κύριου Σόιμπλε. Μια φορά τον κύριο Τόμσεν, νομίζω ότι σε μεγάλο βαθμό οι κινήσεις του υπαγορεύονται από το γεγονός ήταν ο βασικός, ας το πούμε έτσι, εγκέφαλος του αποτυχημένου προγράμματος και κάνει ό,τι μπορεί για να αποδείξει ότι το λάθος ήταν σωστό, για να το πούμε με μια φράση. Αυτό κύριε Παπανικολάου, μπορούμε να πούμε ότι θα επηρεάσει τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου τη Δευτέρα και θέλω να το πω ότι θα καθορίσει έτσι ποια θα είναι η συμμετοχή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στην επόμενη μέρα του ελληνικού προγράμματος, γιατί συζητάγαμε και πιο πριν στο πρώτο μέρος της εκπομπής ότι έχει μεγάλες πιθανότητες να είναι μόνο στο ρόλο του Τεχνικού Συμβούλου να βγει από τη διαδικασία της χρηματοδότησης. Θεωρείτε ότι αυτό μπορεί να συμβεί, συγκεντρώνει περισσότερες πιθανότητες? Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν δύο απόψεις για το τι θα μπορούσε να γίνει. Η μία είναι αυτή που λέτε, δηλαδή να παραμείνει το δούνου του ως τεχνικός σύμβουλος. Η άλλη είναι να πάει ακόμα πιο πέρα η οριστική λήψη μιας απόφασης. Γεγονός που θα περιπλέξει τα πράγματα, τουλάχιστον σε ό,τι μας αφορά στην Ελλάδα, και κολλάει στην άποψη τόσο του κυρίου Τόμσεν παλαιότερα, που αν θυμάστε είχε βγει από κάποιες συνομιλίες που διέρευσαν. Σωστό. Αλλά και την άποψη που εξέφρασε πρακτικά και τώρα ο κύριος Σόιμπλε, ότι η Ελλάδα για να κάνει κάτι πρέπει να πιέζεται, να μην έχει να πληρώσει. Από την άλλη πλευρά, θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι ο κύριος Τόμσεν είναι ένας άνθρωπος, χωρίς με αυτό να εννοώ ότι οι θέσεις του ντε και καλά θα υιοθετηθούν, που έχει αυξημένη παρεμβατικότητα στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, όχι μόνο διότι εκρίθη υπεύθυνος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για την Ευρώπη, αλλά και το γεγονός ότι τοποθετήθηκε εκεί πρόσφατα ως ανταμοιβή για τη μεγάλη επιτυχία του ελληνικού προγράμματος. Τι να σας πω, δεν ξέρω για ποιο λόγο. και άρα είναι λίγο δύσκολο να παραγνωριστούν εντελώς οι θέσεις του, ρεαλιστικά μιλώντας. Ναι. Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την άποψη, κύριε Παπανικολάου. Είστε επανειδήν. Με τα νέα δεδομένα, κύριε Μελά, ας δούμε λίγο και το εσωτερικό μας πολιτικό σκηνικό, γιατί είναι πολλές οι πλευρές που μπορούμε να αναλύσουμε. Στο κομμάτι πριν, δεν ξέρω αν είναι στο αμυγός πολιτικό, σε αυτό το κομμάτι που λέγαμε για τη διαπραγμάτευση, πώς το χρησιμοποιεί η ελληνική πλευρά, το πολιτικό σκέλος. Δηλαδή, επειδή ήταν επιλογή να μπει και το κομμάτι του 19, των μέτρων του 19 στη συζήτηση, να το κλείσει τώρα, γιατί αυτό προκύπτει από το ρεπορτάζ. Εκτός από τις εκκρεμότητες που υπάρχουν για το μέχρι το 18, βάλαμε μέσα και το δημοσιονομικό κομμάτι του μετά το 18. Βγαίνει αυτό το πράγμα, μπορεί να βγει? Ακούστε, θα πω κάτι το οποίο νομίζω το καταλαβαίνει οποιοδήποτε ασχολείται με την οικονομία, αλλά και με την πολιτική και γενικότερα συμμετέχει στη δημόσιο διάλογο. Η κυβέρνηση έχει καθυστερήσει. Αυτά τα πράγματα τα οποία προσπαθεί να κάνει τώρα θα μπορούσε να τα κάνει πολύ νωρίτερα. Δηλαδή κάποια στιγμή πρέπει να πάρει μία απόφαση. Το να αφήνει να κυλάει ο χρόνος συνέχεια σε μία προσπάθεια, δεν καταλαβαίνω γιατί. Της πολιτικής διαπραγμάτευσης, ναι, λέτε. Της πολιτικής τώρα, διαπραγμάτευσης, της διαχείρισης. Μια διαχείριση τηλέφωνα. Μία διαχείριση επικοινωνιακή. Πες ότι όπως θέλετε,
Έτσι, επειδή πολύ πιθανότατα να υπάρχουν προβλήματα στην κοινοβουλευτική ομάδα, δεξί στην κοινωνία, μετράνε πολλά πράγματα, δημοσκοπήσει και όλα αυτά. Εντάξει, αλλά όλα αυτά τα πράγματα νομίζω ότι έχουν περάσει το περιθώριο το χρονικό το οποίο είχαμε. Πρέπει να κλείσει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, όχι να κλείσει, πρέπει να πάρθει μια απόφαση. Η απόφαση είναι η πρώτη, αυτή, εάν θέλει να ακολουθήσει το αφήγημα το οποίο έχει, πρέπει να το έχει κάνει, κατά την άποψή μου, με ό,τι συνεπάγεται αυτό το πράγμα. Και κατά δεύτερο λόγο, εάν δεν θέλει να το κλείσει, θα πει, κύριε, δεν μπορώ να το κλείσω γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο και πάω σε εκλογές ή δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Αυτά τα πράγματα έπρεπε να είχαν γίνει. Και αυτή η καθυστέρηση είναι και εις βάρος της ελληνικής κυβέρνησης, κατά την άποψή μου, αλλά και εις βάρος της οικονομίας και γενικότερα δημιουργεί ένα κλίμα αβεβαιότητας το οποίο μας ταλανίζει και δίνει και την ευκαιρία στο Σόιμπλε, έτσι, να επιχαίρει, να παίζει τα πολιτικά του παιχνίδια πολύ πιο εύκολα. Το είχαμε πει και πολύ παλιότερα ότι θα μας αφήσει πιθανόν αν εμείς καθυστερούμε να πάμε μέχρι εκεί που... Δεν αδέω. Αυτά που λέει η χιλιά θα σφίξει το λαιμό και δεν θα μπορούμε να κάνουμε τίποτα και να κάνουμε ένα συμβιβασμό πολύ πιο επώδυνο. Το θέμα είναι το εξής. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, έχω την αίσθηση, να μην πω τη βεβαιότητα, ότι δεν πρόκειται να κάνει πίσω από τις θέσεις που είχε εκφράσει και το Μάιο του 2016 στο Country Report που ήταν και την Ελλάδα και με τις διαωρές στην ΕΣΟΣΕ. Δηλαδή, προσέξτε, ποια είναι η διαφορά. Η διαφορά είναι ότι φαίνεται ότι ακόμα και με 3,5% για 10 χρόνια το χρέος της Ελλάδος δεν είναι βιώσιμο. Λέει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο πια. Δεν λέει ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να κάνει για 10 χρόνια 3,5% πρωτογενή πλεονάσματα, επειδή ποτέ στην ιστορία της δεν το έκανε και επειδή καμία χώρα στον κόσμο, έχει κάνει μελέτη το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, δεν μπορεί να κάνει αυτά τα πρωτογενή πλεονάσματα για 10 χρόνια. Άρα, και λοιπόν, μάλιστα. Πιέζει για χρέο, για την ελάφρυνση του χρέους με αυτόν τον τρόπο. Πιέζει για την ελάφρυνση. Και αυτό το θέλουμε εμείς. Βεβαίως. Και το κρατάμε. Βεβαίως. Πιέζει. Αλλά... Κύριε Μελά, θέλω να σας ρωτήσω, γιατί εγώ με βρίσκει απόλυτα σύμφωνη η τοποθέτησή σας ότι η ελληνική κυβέρνηση διακατέχεται από απόλυτη ασάφεια τι ακριβώς θέλει να κάνει. Θα σας πω τι θέλει να κάνει. Από ότι το είπα όμως εχθές. Θέλω να ρωτήσω αν το ενδεχόμενο των εκλογών, η οικονομία με τους δικούς της όρους, μπορεί να το αντέξει, να το σηκώσει. Όχι, νομίζω ότι δεν μπορεί να το αντέξει. Σας απαντάω ευθέως. Διότι 2-3 μήνες, 4 μήνες δεν θα γίνει απολύτως τίποτα στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα είμαστε, καταλαβαίνετε, δεν είμαστε στη Γερμανία σε μια οργανωμένη χώρα, έτσι που αμέσως μετά θα ξαναπάρουν μπροστά τα πράγματα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Τι θέλει να κάνει η ελληνική κυβέρνηση, και αυτό συνάδει με αυτό που σας είπα. Τι θέλει να κάνει, θέλει να έχει τα 2/3, έχει φτιάξει το 1/3. Το 1/3 είναι έτοιμη να το έχει συμφωνήσει. Το συμφωνηθέντα και να πάει, άρα πάμε στα 2/3. Γιατί δεν το έκανε πιο γρήγορα. Η ερώτηση είναι το 2/3 και δεν το κλείνει, διότι το υπόλοιπο 1/3 θέλει να υπάρξει έστω και υπαινικτικά. Προσέξτε, υπαινικτικά, μακάρι να το κάνουν ρητά, που δεν υπάρχει περίπτωση να το κάνει ρητά ο Σόιμπλε, αναφορά στα μεσοπρόθεσμα μέρος του χρέους. Θέλει έναν υπαινικό. Θέλετε την άποψή μου? Με χαρά, βέβαια. Δεν πρόκειται να το κάνει. Συμφωνούμε απολύτως. Δεν πρόκειται να το πάρει αυτό το πράγμα. Αυτή είναι η εντύπωσή μου από την ιστορία και από τον τρόπο που χειρίζεται τα πράγματα ο Σόιμπλε και εν ώψη εκλογικής διαδικασίας. Όμως, υπάρχουν και διεθνείς εξελίξεις οι οποίες είναι πάρα πολύ σκληρές για την Ελλάδα. Οι εκλογές της Ολλανδίας, αφήστε της Γαλλίας και της Ιταλίας και της Γερμανίας. Οι εκλογές της Ολλανδίας είναι πολύ σημαντικές. Διότι εκεί υπάρχει περίπτωση να κερδίσει το ακροδεξιό κόμμα. Είναι το μοναδικό κόμμα που υπάρχει περίπτωση να βγει πρώτο και να προσπαθήσει να κάνει κυβέρνηση. Με σαφή θέση έξοδο από το ευρώ. Αυτομάτως δηλαδή αλλάζει όλο το κλίμα. Αυτό στις 15 Μάρτη. Δεν είναι τόσο μεγάλο που θα επηρεάσει την ίδια την Ευρώπη. Κανένας θέλω να πω, ίσως δεν και ξέρει. Γιατί με τις πιο ισχυρές οικονομίες η Ολλανδία... Και πολύ μεγάλο σύμμαχος της Γερμανίας. Ναι, ναι. Απ' την άλλη μεριά υπάρχει το φαινόμενο Τραμπ. Το φαινόμενο Τραμπ. Προσέξτε, η Ανατολική Ασία, η Κίνα, η Ιαπωνία, η Μαλαισία, οι Φιλιππίνες, η Ινδία, όλες αυτές οι χώρες έχουν μια μεγάλη αλληλεξάρτηση. Προχωράνε σιγά σιγά και βαθαίνουν την αλληλεξάρτησή τους. Δηλαδή η παγκοσμιοποίηση θα μετακυληθεί, θα γίνει περιφερειοποίηση κατά την άποψή μου. Επομένως αυτές θα αντιδράσουν. Δύσκολα, άσχημα, θα αντιδράσουν. Έχουν τρόπους. Το μεγάλο
Ερωτηματικό είναι τι θα κάνει η Ευρωζώνη και η Ευρώπη. Αυτό είναι το μεγάλο ερωτηματικό. Και φαίνεται αυτή η αγωνία που λέτε, νομίζω φαινόταν και σήμερα στις δηλώσεις των ηγετών όλων και στις αντιπροσωπείες τους και γενικά. Ναι, αγωνία με τα απίστευτη αμηχανίας όμως. Ναι. Αλλά ο ηγέτης δεν είναι για να εκφράζει την αγωνία. Αν την εκφράζει ο ηγέτης, τότε ο πολίτης τι πρέπει να κάνει, να τρέξει, να πάει πού. Ναι, νομίζω όμως ότι έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα στην Ευρώπη, ότι δεν έχουμε μια χώρα η οποία να είναι ηγεμονεύουσα. Έτσι, η Γερμανία δεν ανταποκρίνεται σε αυτό το ρόλο, γιατί έχει τις δικές της αντιδράσεις. Δεν μπορεί η Γερμανία ιστορικά να παίξει αυτό το ρόλο. Έχει αποδειχτεί για πάρα πολύ συγκεκριμένους λόγους. Δεν μπορεί να παίξει αυτό και μάλιστα αρνείται πεισματικά να παίξει αυτό το ρόλο. Θέλει να κερδίζει μόνο, χωρίς να παραχωρεί ένα κομμάτι από τα κέρδη. Δεν γίνεται. Δεν μπορεί να υπάρχει ηγεμόνας με ηγέτιδα δύναμη με αυτή την κατάσταση. Έχω μεγάλη απορία. Θέλω να μας ξετυλίξετε το πιο αρνητικό σενάριο. Γιατί συνήθως συζητάμε, επειδή είμαστε πολύ ταλαιπωρημένοι και λέμε πώς θα θέλαμε να πάνε τα πράγματα στην καλή τους εκδοχή. 20 Φεβρουαρίου, καμία απόφαση. Μπαίνουμε στο Μάρτιο, σερνόμαστε, όλοι με στυλωμένα πόδια. Έρχονται Ολλανδικές εκλογές. Ούτε ποσοτικές χαλαρώσεις, ούτε κλεισίματα αξιολόγησης. Ναι, υπάρχει ένας χρόνος ακόμα μετά. Εν πάση περιπτώσει. Κοιτάξτε, το χειρότερο σενάριο είναι να συρθούμε μέχρι που να μην έχουμε να πληρώσουμε. Να επαναληφθεί το σενάριο του 2015. Το 2015. Αυτό είναι το χειρότερο σενάριο το οποίο υπάρχει. Έτσι. Το αμέσως, δηλαδή ένα σενάριο το οποίο δεν είναι καλό προς Θεό, σας το είπα εξ αρχής με την πρώτη μου τοποθέτηση, είναι να προχωρήσει γρήγορα σε έναν συμβιβασμό, δεν είναι συμβιβασμό, σε μια υποχώρηση. Δεν υποχωρεί ο μεγάλος. Δηλαδή, μου φαίνεται περίεργο, δεν υποχωρεί ο μεγάλος. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Δεν είναι θέμα δικαιοσύνης στις διακρατικές σχέσεις. Δυστυχώς, η δικαιοσύνη είναι η δύναμη του ισχυρότερου. Πώς να το κάνουμε? Από πάντα. Πάντα. Ναι. Από πάντα. Και από καταβολή είναι... του κόσμου. Έχετε κάτι από αυτό, γιατί έτσι κι αλλιώς την ανάλυση σας ξέρω, στο καινούριο σας βιβλίο, το ανυπόφορο βουητό του κενού. Ναι, το ανυπόφορο βουητό του κενού. Εμένα ότι... ο τίτλος με έχει εξετρελάνει. Ναι, ναι. Πείτε μας. Από δύο καθηγητές, τον κύριο Μελά που είναι μαζί μας και τον κύριο Παπαμιχαήλ. Ναι, κοιτάξτε, είναι ένα βιβλίο το οποίο εκδόθηκε πριν 3-4 μέρες από την εκδόση Αγγελάκη, έτσι, που έχει έναν υπότιλο. Εκτός από τα ανυπόφορο βουητό του κοινού, όψη της μετανεωτερικότητας στην ελληνική κοινωνία. Δηλαδή, προσπαθούμε να καταλάβουμε τι συνέβη στη συμπεριφορά των Ελλήνων πολιτιστικά, πολιτισμικά, ιδεολογικά, θεωρητικά, όχι τόσο οικονομικά, αλλά τι συνέβη στις συμπεριφορές των Ελλήνων και είχαμε αυτή την αλλαγή από τη δεκαετία του 80, η οποία μας οδήγησαν με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο σε αυτή την κατάσταση η οποία βρισκόμαστε σήμερα. Δηλαδή, και κοινωνιολογική δηλαδή. Κοινωνιολογική και πολιτισμική ανάλυση. Μάλιστα. Δηλαδή, τι είναι αυτό που καθόρισε τις συμπεριφορές. Διότι ξαφνικά από το 80 και μετά, σιγά σιγά και ειδικά στη δεκαετία των 90, ξαφνικά η συμπεριφορά των Ελλήνων αλλάζει άρδιν. Δεν λέμε ποια ήταν καλή, ποια ήταν λάθος. Δεν κάνουμε αξιολογική κρίση, αλλά περιγράφουμε και προσπαθούμε να δούμε τι είναι αυτό το οποίο οδήγησε σε αυτή την αλλαγή. Όλοι μας θυμόμαστε τα τέλη της δεκαετίας του 90, την επίπλαστη ευημερία, τι οδήγησε, τι συνεπάγεται αυτό το πράγμα. Άρα λοιπόν σήμερα μετά την κρίση αλλάζει κάτι πάλι από αυτή τη συμπεριφορά. Πήραμε ορισμένα διδάγματα, ξανααναστοχαζόμαστε για αυτά τα πράγματα για να δούμε προς τα που θα πάμε. Αυτό είναι το βιβλίο. Και να μας δείξετε λίγο, φέρτε μας στο στούντιο. Κύριε Μελά, πείτε μας κάτι παραπάνω για αυτόν τον τίτλο. Το ανυπόφορο βοητό του κενού. Ναι. Δεν μπορούμε το ανυπόφορο βοητό του κενού είναι ένα πράγμα το οποίο το έχει και το εξώφυλλο. Είναι ένα βοητό το οποίο επί της ουσίας μας παίρνει τα αυτιά. Δεν μας αφήνει καθόλου στην ησυχία. Νομίζουμε ότι κάνουμε συνέχεια δραστηριότητες, γυρίζουμε όμως ουσιαστικά γύρω από τον εαυτό μας. Χωρίς πραγματικά να κάνουμε δράσεις με την παλιά καλή έννοια, όταν λέμε δράσεις, βάζουμε ένα στόχο, επιλέγουμε τα μέσα, τους τρόπους για να επιτύχουμε τους στόχους. Δηλαδή, θα έχει και οικονομικά. Σαφέστατα έχει και οικονομικά. Τώρα κακά τα ψέματα, γιατί. Σαφέστατα έχει και οικονομικά, διότι δεν μπορεί να μην εξετάζουμε. Αλληλεπιδρούν, τα οικονομικά, τα κοινωνικά, τα πολιτικά και τα πολιτισμικά. Είναι τέσσερα κομμάτια τα οποία εξετάζουμε. Και κάνουμε κριτική σε πολλά κομμάτια από αυτά τα οποία. Τα σύμβολα της παγκοσμιοποίησης, τα οποία όπως βλέπετε, έχουν αρχίσει να καταραίουν. Έτσι, έχουν αρχίσει να καταραίουν. Δεν λέω μόνο οικονομικά, αλλά και σε συμβολικό επίπεδο αρχίζουν να καταραίουν. Είτε αυτά, είτε στην Ευρώπη, είτε και στις ΗΠΑ.
Κύριε Μελά, πολιτισμικά πρώτα κρίνετε ότι πρέπει να αλλάξουμε εμείς οι Έλληνες. Να σας διαβάσω ένα απόσπασμα το οποίο λέει ο Βίνκενστάιν. Το έχω βάλει στον υπότιτλο. Θα σας το πω έτσι πολύ απλά. Λέει ο Βίνκενστάιν ότι... Να το βρω ένα λεπτό. Ότι σε μια άρρωστη εποχή... Πείτε το μας έτσι πως το... Η αρρώστια μιας εποχής θεραπεύεται με την αλλαγή του τρόπου ζωής των ανθρώπων. Και η αρρώστια των φιλοσοφικών προβλημάτων θα μπορούσε να θεραπευτεί μόνο με την αλλαγή του τρόπου σκέψης και ζωής. Και όχι με ένα ιατρικό που κάποιος επινόησε. Βίγκενστάιν τώρα... Το βιβλίο το θέλω. Ομολογώ, το βιβλίο το θέλω. Καλό τάξη τον ευχηθούμε εμείς κυρίως. Σας ευχαριστώ πολύ. Και οτιδήποτε δίνει ένα ερέθισμα στη σκέψη μας και που μπορεί να οδηγήσει τον καθένα μας σε ένα διαφορετικό τρόπο ζωής, γιατί δεν είναι εύκολο να γυρίσει καθόλου ο άνθρωπος κουμπί στη ζωή του. Το καθόλου εύκολο. Πάντως, και το θέλουμε, καθόλου, αλλά αδυνατούμε. Καλά καθόλου κάνετε και εύκολο. Αναφέρεστε και στα κοινωνικά, στις προεκτάσεις ουσιαστικά μιας κρίσης, γιατί εγώ πιστεύω και στο πολιτιστικό κομμάτι, στο πολιτιστικό κομμάτι. Μα εκεί είναι το κύριο. Εκεί είναι το κύριο. Το μεγάλο πρόβλημα είναι στο πολιτισμικό. Εκεί είναι το κύριο. Εκεί ξαφνικά αλλάξαμε στην Ελλάδα και ξαφνικά πιστέψαμε ότι είμαστε κάτι άλλο από αυτό που είμαστε. Mm-hmm. Και δεύτερον, το πιο βασικό, αν θέλετε να σας το πω, ξεχάσαμε να έχουμε κριτήρια σε σχέση με την κοινωνία, σε σχέση με τη φύση. Και ξαφνικά όλοι μας γίναμε, πώς να το πούμε, βάλαμε κριτήρια μόνο τον εαυτό μας. Και θεωρούμε η δική ότι... μου γενιά, κύριε Μελά, έχει μεγαλώσει ακριβώς με αυτές τις αξίες. Το ξέρω πολύ καλά. Δεν έχουμε και προηγούμενη εικόνα και αίσθηση. Δεν υπάρχει καμία κοινωνική αναφορά, καμία ιστορική αναφορά, καμία αναφορά στη φύση. Έτσι. Και υπάρχει μία μοναδική αναφορά στον εαυτό μας. Και αυτό υπάρχει μια έλλειψη επιστήμης. Στην μπορεί να έχεις επίπλαστη ή μη όλο αυτό ναι, το αλλά πιάσμα, ο εαυτό σου δεν είναι κριτήριο για τον εαυτό σου. Ναι. Δεν μπορεί να είναι κριτήριο. Επανέρχεται λοιπόν η ανάγκη του συλλογικού ασυνείδητου και πάμε στο δεύτερο διαφημιστικό μας διάλειμμα για να μπούμε μετά σε ζητήματα εργασιακά και να δούμε και τι γίνεται με αυτό το μεγάλο θέμα που αντί μισθών και αμοιβών προσφέρονται πλέον... Ευχαριστούμε και τον κύριο Μελά για την παρουσία του. Σας ευχαριστούμε κύριε Μελά. Σας ευχαριστώ. Θα δούμε μετά τις διαφημίσεις τι γίνεται που αντί για μισθοδοσία προσφέρονται κουπόνια. Σε ωραία, πολύ λίγο. Μέσα στο... Πάμε να δούμε τώρα τι απασχολεί την πραγματική οικονομία και αυτό που λέμε την αγορά. Και θα ξεκινήσουμε από ένα θέμα. Γιατί έχει προκαλέσει και αγανάκτηση και αντιδράσεις η πληροφορία και οι καταγγελίες ότι κάποιοι εργοδότες πληρώνουν τους εργαζόμενους τους με κουπόνια. Έχουν γίνει λοιπόν καταγγελίες στην Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων για μεγάλες εταιρείες που αντί για καταβολή μισθοδοσίας δίνουν κουπόνια για και δωροεπιταγές και προπληρωμένες κάρτες από τη Βουλγαρία. Παρακολουθούμε το βίντεο και αμέσως μετά αναλύουμε το θέμα. Να μπει φραγμός και τέλος στην ασυδοσία είναι το μήνυμα της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων που καταγγέλει σειρά αφαιρεσιών από μεγάλες εταιρείες. Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσαν οι ιδιωτικοί υπάλληλοι, εργοδότες πληρώνουν τους εργαζόμενους με κουπόνια και δωροεπιταγές αντί μισθού. Τονίζουν μάλιστα πως εταιρείες πώλησης κουπονιών προτρέπουν τις εργοδότριες εταιρείες να αντικαταστήσουν παράνομα αποδοχές για υπερορίες, αργίες και νυχτερινές βάρδιες με διατακτικές επιταγές γευμάτων και σούπερ μάρκετ. Οι εταιρείες αυτές ισχυρίζονται πως με τον τρόπο αυτό βελτιώνεται η ποιότητα ζωής των εργαζομένων και ενισχύεται η αποδοτικότητά τους. Στην πραγματικότητα, οι προτάσεις τους αφορούν μόνο τρόπους εισφοροδιαφυγής, αναφέρει η Ομοσπονδία των Υπαλλήλων. Το ίδιο υπεύθυνες για αυτήν την παράνομη τακτική καθιστούν οι ιδιωτικοί υπάλληλοι και τις εταιρείες που αναγκάζουν τους εργαζόμενους να πληρώνονται με εκπτωτικά κουπόνια. Η Ομοσπονδία κάνει λόγο μέσω της ανακοίνωσης και για μία ακόμη παράνομη πρακτική που έχει κάνει την εμφάνισή της στην αγορά εργασίας. Πρόκειται για τις προπληρωμένες κάρτες μισθοδοσίας από Βουλγαρία και Κύπρο. Σύμφωνα με συνδικαλιστές, επιχειρήσεις πωλήσεων, συμβούλων και διαδικτυακών υπηρεσιών ιδρύουν εταιρείες στο εξωτερικό, όπου ανοίγουν λογαριασμούς μισθοδοσίας, αλλά αποσχολούν υπαλλήλους στην Ελλάδα. Η μισθοδοσία των Ελλήνων εργαζόμενων καλύπτεται με προπληρωμένες κάρτες από τη Βουλγαρία, κάτι που ζημιώνει τα ασφαλιστικά ταμεία, καθώς δεν εισπράττουν ούτε ευρώ. Η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων καλεί τις φορολογικές αρχές και την οικονομική αστυνομία να αρχίσουν εκτεταμένους ελέγχους για την πάταξη του φαινομένου.
Οι ιδιωτικοί υπάλληλοι ζητούν επαναρρύθμιση της αγοράς εργασίας και προστασία των εργαζομένων από την ανασφάλιστη εργασία και τους εξευτελιστικούς μισθούς. Μόλις καταστεί αυτό δυνατό, θα έχουμε μία συνομιλία με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων, τον κύριο Δημήτρη Καραγεωργόπουλο. Εντάξει, είναι σοβαρότατη η καταγγελία. Πρέπει να μιλήσουμε με τον πρόεδρο να μας πει. Γιατί εντάξει, πραγματικά. Να ξέρουμε τι γίνεται καταρχήν, ναι. Να δούμε τα δεδομένα. Αλλά θα μείνουμε στα της αγοράς και θα περάσουμε στο ένα άλλο μεγάλο ζήτημα, αυτό με τα μηχανάκια τα POS. Γιατί έχει έρθει και εγκύκλειος για πρόστιμα 1.000 ευρώ. Διοικητικό πρόστιμο 1.000 ευρώ στους εμπόρους οι οποίοι δεν έχουν μηχανήματα POS στα καταστήματά τους. Σωστά, είναι μαζί μας το μέλος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, ο κύριος Τάσος Χάρος. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλές επιτυχίες στην εκπομπή σας. Να είστε καλά. Ισχύει. Όλα ισχύουν. Τώρα, συγγνώμη. Να πούμε ότι από την 1η Φεβρουαρίου του 2017 έχουν υποχρέωση όλες οι επιχειρήσεις να έχουν αυτά τα μηχανήματα, τα POS, που διαθέτουν δηλαδή με πληρωμή κάρτες των τραπεζών και είναι υποχρεωμένοι να τα έχουν. Βέβαια, αυτή τη στιγμή είναι γνωστό ότι δεν έχει προμηθευτεί όλη η αγορά με αυτά τα μηχανήματα. Είναι κάπου περίπου 200.000 έμποροι ακόμη που δεν έχουν. 200.000 δεν έχουν ακόμα, Δεν έχουν ακόμη. Και πόσοι έχουν τώρα στο σύνολο δηλαδή? Γύρω στις 300.000 έχουν. Έχουνε. Από αυτά λέει το Υπουργείο ότι έχει τη δυνατότητα ο πελάτης να ψουνίσει με την κάρτα της τράπεζας. Βέβαια λέει και άλλο ότι πρέπει να αναγράφουμε εμείς, δηλαδή τόσο στις προσθήκες των καταστημάτων όσο και στο ταμείο, ότι μάλιστα το ορίζει και λέει ότι και στα ελληνικά και στα αγγλικά δηλαδή, ο καταναλωτής δικαιούται να πληρώσει με την χρήση πιστωτικής, χρεωστικής ή προπληρωμένης κάρτας, και τα ίδια πρέπει να τα γράψουμε και στα αγγλικά. Τα καταστήματα βέβαια έχουν προμηθευτεί. Όλα αυτά τα χαρτάκια τα έχουν βάλει. Από την αγορά έρχομαι αυτή τη στιγμή και τα ξέρω πάρα πολύ καλά. Όσοι διαθέτουν. Όσοι δεν διαθέτουν, είναι ένα κόστος που ίσως να το μετράνε και αυτό. Ένα άλλο είναι ότι ίσως να χρωστάνε στις τράπεζες και να μην το διαθέτουν. Αυτό είναι και το βασικότερο τώρα, κύριε Χάρο. Πάρα πολύ βασικό. Αν χρωστά στις τράπεζες και είσαι σε μαύρη λίστα, όχι μηχανάκι. Όχι POS, ούτε το πίδες σου δεν σε αφήνουν να δεις. Έτσι, μπράβο. Και ένα άλλο είναι ότι αυτός ο επιχειρηματικός λογαριασμός που θα ανοίξουν τα καταστήματα και εκεί θα πηγαίνουν συνδεδεμένες οι κάρτες των πελατών με το λογαριασμό αυτό της επιχείρησης και θα σαρώνονται από εκεί μέσω τραπεζών στο Υπουργείο Οικονομικών και στην Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Όλα αυτά δηλαδή έχουμε πει και το έχει υποσχεθεί ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης να είναι ακατάσχητος αυτός ο λογαριασμός. Γιατί αν δεν θωρακιστεί αυτός ο λογαριασμός των επιχειρήσεων, ο οποίος είναι ένας λογαριασμός τροφοδότης όλων των εξόδων των καταστημάτων, δηλαδή να πληρώσει την εφορία, να πληρώσει το ταμείο, να πληρώσει τους λογαριασμούς των προμηθευτών, να πληρώσει τις κοπέλες, ξέρω εγώ, τους υπαλλήλους, εργαζόμενους όλες. Αν δεν γίνει αυτό, να θωρακιστεί με το ακατάσχητο αυτός ο λογαριασμός των επιχειρήσεων, δυστυχώς θα δούμε επιχειρήσεις οι οποίες άντεξαν αυτά τα 7 χρόνια της κρίσης, δηλαδή άντεξαν με την έννοια ότι είναι ακόμα ανοιχτές, θα δούμε να οδηγούνται σε εξαφνικό θάνατο. Αλλά επειδή λέγουμε χάρος και δεν θα σας αρέσει η λέξη θάνατος... Έχουμε μια δυσκολία, εγώ την έχω, αλήθεια την έχω. Θα σας πω ότι θα βάλουν λουκέτο. Να σας το πω έτσι δηλαδή, για να μην σας... Να μην πούμε θα πεθάνει η αγορά, θα πάμε. Πάντως, από τη μία, κύριε Χάρο, έχουμε την ανάγκη να υπάρχουν τα POS στα μηχανήματα, ακόμα και στο κομμάτι της καταπολέμησης του μαύρου χρήματος. Και απ' την άλλη, έχουμε το θέμα του ακατάσχετου επιχειρηματικού λογαριασμού, ο οποίος εκκρεμεί. Σε αυτό έχετε καμιά εικόνα? Ακούστε να σας πω, εμείς είμαστε υπέρ του ηλεκτρονικού αυτού συστήματος. Δεν το συζητάω καθόλου, ναι. Όλες τις επιχειρήσεις να μπουν. Πολύ καλό που το λέτε. Είναι σαφές ότι για να δείξετε ότι δεν έχετε να φοβηθείτε για τίποτα. Δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Mm-hmm. Δεν είναι και αυτό που λένε ότι κατηγορούν τις μικρές επιχειρήσεις ότι ήταν η φοροδιαφυγή η μεγάλη. Αν δείτε σε κάμια λίστα κανέναν μικρομεσαίων επιχειρηματία ή μικρών να είναι στις λίστες αυτές που διαφημίζει το Υπουργείο Οικονομικών που τις έχει έτσι και δεν τις ανοίγει, να μου πείτε εμένα, δεν είναι κανένας εκεί πέρα από αυτούς τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες. Δεύτερον, η μικρομεσαία επιχείρηση κατηγορείται ότι φοροδιάφυγε. Τώρα πιάσαμε, τελείωσε η μικρομεσαία επιχείρηση. Είμαστε υπέρ του ηλεκτρονικού συστήματος. Με τη μεγάλη φοροδιαφυγή τι θα κάνουμε?
Καλά, ερωτήματα που τα έχουμε και εμείς. Εγώ δεν έχω τις απαντήσεις, κύριε Χάρο. Αλήθεια, σωστά. Ορίστε. Εγώ δεν έχω τις απαντήσεις. Αυτή που εγώ σήμερα κάνω ερωτήσεις. Ερώτηση κάνω. Για την άδεια έχουμε και εμείς. Το κομμάτι του ακατάσχετου επιχειρηματικού λογαριασμού, επειδή αναφερθήκατε, ποια είναι, δεν το συζητάτε, τι σας λένε τώρα. Δεν το συζητήσαμε. Το ξέρω και σας καίει. Ακόμα αγρόνι γόρασαν. Για να το κάνουμε. Είναι, αυτό είναι το σημαντικότερο το να τηρηθούν. Σας λέω, πολλές επιχειρήσεις δεν θα αντέξουν αν δεν θωρακιστεί αυτός ο λογαριασμός. Οι οποίες άντεξαν και μέσα σε όλο αυτό και άντεξαν αυτό το χρονικό διάστημα, τα 7-8 χρόνια, πάνω στην κρίση δηλαδή. Και είναι να, και ένα άλλο θέμα. Χάρω, ότι... Κρατήστε το αυτό. Ναι. Να κάνουμε την παρένθεση, γιατί πολύ υπομονετικά μας περιμένει στην τηλεφωνική γραμμή ο κύριος Καραγεωργόπουλος. Είναι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων. Για τις καταγγελίες που έφτασαν σε εσάς, κύριε Καραγεωργόπουλε, από υπαλλήλους που εργοδοσία τους πληρώνει με κουπόνια. Θέλετε να μας πείτε περισσότερα? Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ναι, κοιτάξτε, είναι μια νέα μόδα η οποία έχει προκύψει τα τελευταία 2 χρόνια και ολοένα και πληθαίνουν οι καταγγελίες. Στην πραγματικότητα πρόκειται για επιχειρήσεις οι οποίες αντικαθιστούν ένα μέρος του μισθού με κουπόνια. Και δεν μιλάμε για κάποιο μπόνους παραγωγικότητας ή για κάποιο δώρο έξτρα του εργοδότη. Μιλάμε για το μέρος εκείνο που αφορά υπεροριακή απασχόληση, εργασία νυχτερινή, εργασία Κυριακές και αργίες. Έχουν κάνει μια επιλογή κάποιες επιχειρήσεις, ανάμεσά τους και μεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις, προκειμένου να εισφοροδιαφεύγουν, γιατί περί αυτού πρόκειται, να χορηγούν για το μέρος αυτό του μισθού κουπόνια στους εργαζόμενους. Όμως ο εργαζόμενος απαγορεύεται να αμείβεται σε είδος, ειδικά για το μέρος των δεδουλευμένων αποδοχών. Γιατί ο νόμος απαιτεί παραχρήμα εξόπληση των εργαζομένων αυτών, έτσι ώστε ο κάθε εργαζόμενος να πάρει τα χρήματα και να μπορέσει να τα χρησιμοποιήσει όπως ο ίδιος θέλει και σύμφωνα με τις δικές τις ανάγκες. Δεν μπορούμε να τον υποχρεώσουμε τον εργαζόμενο να εργαστεί και να πάρει μια δώρο επιταγή και να πάει σε ένα εστιατόριο να φάει. Κυρία Καραγεωργόπουλε, το πρώτο ερώτημα είναι ποιο είναι το προφίλ αυτών των εταιριών και το δεύτερο είναι να μας εξηγήσετε τι ακριβώς είναι οι προπληρωμένες κάρτες από τη Βουλγαρία, γιατί αυτό δεν το καταλαβαίνουμε. Κοιτάξτε, το προφίλ των εταιριών αυτών ποικίλει. Είναι μικρές, είναι μεσαίες, αλλά είναι και πολύ μεγάλες πολυεθνικές. Μιλάμε τώρα για αλυσίδες σούπερ μάρκετ, μιλάμε για αλυσίδες ηλεκτρικών ειδών, μιλάμε για μεγάλες πολυεθνικές οι οποίες δραστηριοποιούνται στο λιανεμπόριο, εταιρείες συμβούλων, σχεδόν ένα πολύ μεγάλο φάσμα της οικονομικής δραστηριότητας. Χρησιμοποιώ, λένε, και περισσότερο αυτού του είδους την ανταμοιβή έναντι της εργασίας. Συγγνώμη, Πρόεδρε, αυτό φαντάζομαι το έχετε καταγγείλει, έτσι, στα αρμόδια όργανα. Δεν ξέρω αν έχετε πάει και στο Υπουργείο Ανάπτυξης ή τέλος πάντων πρέπει να έχει καταγγελθεί. Τι γίνεται? Την προηγούμενη εβδομάδα, την Πέμπτη, είχαμε μια συνάντηση ως Ομοσπονδία με την αρμόδια Υπουργού Εργασίας, την κυρία Αυτιόγλου. Α, στην εργασία. Εκεί προσωπικά, εγώ ίδιος, ανάμεσα στα υπόλοιπα, της κατήγγειλα και αυτό το φαινόμενο και δεσμεύτηκε ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του Υπουργείου Εργασίας θα επιληθούν άμεσα και ότι θα έχουμε αποτελέσματα σε λίγες μόλις μέρες. Είμαστε εν αναμονή των αποτελεσμάτων των ελέγχων που θα πραγματοποιηθούν. Τι αριθμό καταγγελιών έχετε στα χέρια σας, κύριε Καραγεωργόπουλε? Έχουμε αρκετές καταγγελίες, αν και οι συνάδελφοί μας είναι διστακτικοί. Κάποιοι βρίσκουν το θάρρος και μας το καταγγέλνουν είτε τηλεφωνώντας είτε στέλνοντας μας email. Είναι δεκάδες οι καταγγελίες, οπότε αντιλαμβάνεστε, για να βρουν το θάρρος αυτή την περίοδο που έξω από τις πύλες κάθε εργασιακού χώρου αναμένει η μεγάλη στρατιά διεξαγωγή των ανέργων, να βρουν δεκάδες συνάδελφοί μας το θάρρος και να μας το καταγγείλουν. Αντιλαμβάνεστε και ποια είναι η έκταση του συγκεκριμένου προβλήματος. Πείτε μας και κλείνοντας για αυτές τις προπληρωμένες κάρτες από τη Βουλγαρία, γιατί ακριβώς πρόκειται. Ναι, κοιτάξτε, μετά τα βουλγάρικα POS, τα οποία είχαμε το καλοκαίρι αυτό το σκάνδαλο που κάποιοι πλήρωναν το λογαριασμό του στην Ελλάδα και τα χρήματα μεταφέρονταν στους τραπεζικούς λογαριασμούς στη Βουλγαρία, τώρα έχουμε τις προσλήψεις Βουλγαρίας για εργασία όμως εντός της ελληνικής επικράτειας. Πολλές εταιρείες, και ελληνικές αλλά και νεοσύστατες εταιρείες στην Βουλγαρία, προσλαμβάνουν Έλληνες οι οποίοι εργάζονται στην Ελλάδα και αμείβονται και έχουν προσληφθεί στην Βουλγαρία.
Μια φορά το μήνα στέλνουν ταχυδρομικώς μια prepaid card, μια προπληρωμένη κάρτα στον εργαζόμενο, προκειμένου να κάνει ανάλυση από ATM εντός της Ελλάδας του μισθού, του συμφωνημένου τέλος πάντων μισθού. Ποιο είναι το πρόβλημα τώρα? Αφενός η φοροδιαφυγή και η φοροδιαφυγή, γιατί δεν αποδίδονται ούτε σφορές στα ασφαλιστικά ταμεία, ούτε στην εφορία. Και το δεύτερο μεγάλο πρόβλημα το οποίο υπάρχει, και έτσι έφτασε και στη δική μας πληροφόρηση και την ενημέρωση, είναι ότι κάποιες από αυτές τις εταιρείες όφυλαν αρκετούς μήνες μισθούς στους εργαζόμενους, οι οποίοι όταν θέλησαν να το καταγγείλουν, δεν υπήρχε εταιρεία εντός του ελληνικού εδάφους που να υπάγεται στην δικαιοδοσία της ελληνικής δημοκρατίας. Βέβαια, και ο εργαζόμενος αυτός, από τη στιγμή που έχει προσληφθεί στη Βουλγαρία, θα έπρεπε να προσφύγει στη βουλγάρικη δικαιοσύνη για να βρει το δίκαιο του και τους μισθούς του. Αντιλαμβάνεσαι ότι στην Ελλάδα πόσο δύσκολο είναι κάποιος εργαζόμενος να προσφύγει, πολλό δε μάλλον στο εξωτερικό. Αυτό το κάνουν και νέες εταιρείες, λέτε έτσι, και νεοσύστατες εταιρείες. Δηλαδή έχουν μάθει την πεπατημένη, πάμε στη Βουλγαρία, έχουμε κάνει έναρξη επαγγέλματος, έχουμε έδρα την Βουλγαρία, κάνουμε και τις προσλήψεις στη Βουλγαρία και στέλνουμε. Δίνουμε και μια προπληρωμένη για την Βουλγαρία. Για την αγορά της Βουλγαρίας. Για εταιρείες logistic, διεθνών μεταφορών, πρόκειται για εταιρείες συμβούλων, για εταιρείες διαδικτυακές, οι οποίες πάνε την έδρα τους στην Βουλγαρία, αλλά όλοι οι υπάλληλοι απασχολούνται εντός της Ελλάδας. Δηλαδή, μπορεί να είναι και στην Αθήνα, μπορεί να είναι στη Θεσσαλονίκη οι εργαζόμενοι και να απασχολούνται για λογαριασμό αυτών των εταιρείων, που παίρνουν δουλειές επιτοπλίστων από την Ελλάδα. Σας ευχαριστούμε, κύριε Καραγεωργόπουλε. Μένει βεβαίως εκκρεμότητα το τι μπορεί να γίνει, γιατί η καταγγελία υπάρχει, εσείς δρομολογείτε την κατάσταση μέχρι εκεί που μπορεί να φτάσει, αλλά το διατάφτα είναι η επίλυση. Είπατε και μικρές στο λιανεμπόριο, κύριε Καραγεωργόπουλε. Ναι, και μικρές και πολύ μεγάλες επιχειρήσεις. Για να πάρουμε δηλαδή και τη γνώμη του κυρίου Χάρου, που είναι μέλος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, που είναι μαζί μας. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ευχαριστούμε πολύ, Πρόεδρε. Να είστε καλά. Το γνωρίζετε αυτές τις καταγγελίες, κύριε Χάρο? Όχι, τις καταγγελίες δεν τις γνωρίζω, αλλά νομίζω μικρές επιχειρήσεις μπορεί να είναι και μετρημένες στα δάχτυλα. Αν υπάρχουν, ναι, εγώ ναι. Νομίζω ότι δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν κουπόνια σε αυτές τις μικρές επιχειρήσεις. Στις μικρές που είναι ως μέλη, λέτε τώρα. Αν έχει καμία περίπτωση, δεν είναι. Συνήθως, φαντάζομαι και έτσι όπως άκουσα και τον κύριο Καραγεωργόπουλο, ότι κυρίως το βλέπουν να το κάνουν μεγάλες πολυεθνικές ή νεοσύστατες, νεοφυείς επιχειρήσεις, αυτές οι καινούργιες. Δεν νομίζω να συμμετέχουν οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, δεν έχουν τέτοιο. Άλλωστε, κοιτάξτε να σας πω ότι οι υπάλληλοι, εμείς που έχουμε 2-3 υπαλλήλους, 5 ξέρω εγώ, αυτοί οι υπάλληλοι με το ίδιο το αφεντικό, με τον έμπορο δηλαδή, είναι ίδιο και το αυτό. Αυτά τα 7-8 χρόνια που περνάμε στην κρίση, είμαστε η οικογένεια. Η οικογένεια είναι. Δεν είναι κανένας να δώσει. Τι να δώσει κουπόνια δηλαδή, να το κάνει τι κουπόνια, αφού ξέρουμε ότι θέλει να πληρώσει το γραμματέο της. Τη δώσει η κουπέλα της στην τράπεζα. Τι να της δώσουμε κουπόνια να πάει να ψωνίσει. Δηλαδή είμαστε μια οικογένεια. Σας λέω όλα αυτά τα καταστήματα. Και θέλω να πω εδώ και στους συναδέλφους, αυτοί που θα προμηθευτούν κουπόνια, το πώς, το μηχάνημα, να προτιμήσουν από τις ελληνικές τράπεζες και να μην προτιμήσουν ξένες εταιρείες που οπωσδήποτε η διαχείριση θα γίνεται το σάρμα αυτό από ξένες εταιρείες και οπωσδήποτε νομίζω είναι και παράνομο και μπορεί να βρουν και δυσκολίες. Είναι σημαντικό αυτό που λέτε. Πέραν των τραπεζών των ελληνικών έχουν μπει στην αγορά των POS και οι ξένες, έτσι. Ναι, ξένες. Βουλγάρικα POS αυτό, είναι. Εγώ νομίζω αυτά οι συνάδελφοι που δεν έχουν είναι να απευθυνθούν στις ελληνικές τράπεζες και να πάρουν αυτά τα μηχανήματα, ώστε να είναι και νόμιμα και να σαρώνονται εδώ στο Υπουργείο Εσωτερικών και όχι στο εξωτερικό. Γιατί σου βρεθούν και παράνομα, δηλαδή μετά και θα βρουν περισσότερο τον πελάτη τους παρά. Κύριε Χάρο μας, θα εξευμενήσω λίγο τη δυσκολία του επωνύμου και θα βάλω και το μας. Έχει ζητήσει ο κύριος Κορκίδης παράταση για να μην επιβληθούν πρόστιμα 1.000 ευρώ στις επιχειρήσεις που δεν έχουν την ειδική σήμανση. Το ερώτημά μου είναι γιατί μια επιχείρηση που δεν μπορεί να βάλει ή δεν επιθυμεί να βάλει το POS, γιατί δεν βάζει τη σήμανση για να τελειώνει? Γιατί νομίζω όλο είναι στη σήμανση, αν έχω καταλάβει καλά. Ναι, αυτοί που έχουν το μηχάνημα POS, αυτοί έχουν την υποχρέωση να βάλουν τόσο στις προσθήκες των καταστημάτων όσο και στο ιστορικό, δηλαδή στο ταμείο, ότι διαθέτουν POS και μπορεί ο πελάτης να ψωνίσει με την κάρτα. Εγώ δεν διαθέτω, γιατί αυτοί είμαι διαθέτες σε μαύρη λίστα, ναι, και οι τράπεζες δεν μου δίνουν. Ναι, αυτό νομίζω ο κύκλος δεν το αναφέρει καθόλου. No. Δηλαδή, αν αυτοί είναι υποχρεωμένοι
να γράψουν ότι δεν διαθέτουμε το μηχάνημα BOS για τους πελάτες. Οπότε για αυτούς είναι το πρόβλημα. Νόμιζα ότι αν το αναγράψουν, γλιτώνουν το πρόστιμο. Όπως το λέει η Εγκύκλειος, αν πάνε και κάνουν ένα ελεγχό σε αυτόν που έχει το BOS και δεν το, και το, δεν το γράφει, αυτός θα φάει το πρόστιμο. Αυτό είναι γραφειοκρατία. Τερματίζει εκεί η γραφειοκρατία. Να σας πω κάτι τώρα, επειδή στο θέτη. Το δεύτερο άρθρο της παράγραφου, την Εγκύκλειο που έβγαλε το Υπουργείο Οικονομικών και Ανάπτυξης, το δεύτερο άρθρο, ξέρετε τι λέει. Να σας το πω τώρα. Ξεκινάει αφού λέει για την εφαρμογή του άρθρου 66 του νόμου 4466. Το δεύτερο τι λέει. Στους παραβάτες των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 1.000 ευρώ. Ψωμοτήρει το πρόστιμο αμέσως. Και ενώ οι δύο σελίδες δεν είπαν τουλάχιστον να το βάλουμε στο τέλος, παιδί μου, ένα πρόστιμο. Όχι, από την αρχή. Δηλαδή, είναι δηλαδή πώς σκέπτονται, δηλαδή. Εκεί πρέπει να πάνε πρακτικοί άνθρωποι. Κύριε Χαρό, πραγματικά, η ενδεδειγμένη λύση κατά τη δική σας γνώμη, ως μέλους του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, ποια θα ήταν, έχοντας από τη μία να καταπολεμήσουμε αυτό που λέμε το μαύρο χρήμα, τη φοροδιαφυγή και αυτά, που εγώ συμφωνώ ότι πια οι μικρομεσαίοι δεν το έχουν. Και απ' την άλλη, έχεις αυτό ότι στραγγαλίζεσαι από τον. Ότι δεν έχεις ένα κατάχυση και το λογαριασμό και με το θα πάρεις λεφτά μέσω POS θα πάνε και θα τσιμπήσουν όσοι χρωστάς και δεν θα μπορείς να... Ποια θα ήταν, ποια είναι η λύση που μπορούμε να δώσουμε. Δεν μας πειράζουν τα μηχανήματα εμάς. Μας πειράζει να μην. Να δοθεί μια παράταση, αυτό λέω. Ναι. Παράταση, εντάξει, θα δοθεί. Νομίζω ότι δεν θα βγουν αύριο το πρωί να ελέγξουν τις επιχειρήσεις όλες να κόψουν τα πρόστιμα. Γιατί εδώ υπάρχουν επιχειρήσεις που χρωστάνε 5.000 ευρώ για φόρους κτλ. Και με τα στόκους και με τα πρόστιμα αυτά έχουν φτάσει 10. Αυτό δεν μπορούσε να πληρώσει τις 5.000, θα πληρώσει τις 10 τα πρόστιμα. Και μου λέει συνάδελφος ότι είχα 10.000 κάτι υποχρεώσεις και με τα πρόστιμα και με τους στόκους πήγαν 16, μου λέει. Τώρα μπορεί να έχουν πάει 17. Και λέω εγώ, αυτά τα πρόστιμα πρέπει να τα κοιτάξει το Υπουργείο Οικονομικών. Τα πρόστιμα και τους στόκους δεν μπορούν να τα εισπράξουν. Δεν μπορούν να εισπράξουν το κεφάλαιο, θα κοιτάξουν να εισπράξουν το πρόστιμο. Οπότε στο ερώτημα του κυρίου Κορονέου, έχετε εσείς μία λύση? Γιατί κάπου στη μέση μάλλον είναι η χρυσή τομή, κύριε Χάρο. Και να γλιτώσουμε τη φοροδιαφυγή από όσους. Ναι. Αλλά και να γλιτώσουμε την απόλυτη ασφυξία του εμπορικού αυτό κόσμου. Αυτό με τον ακατάσχετο και τον λογαριασμό. Με τον ακατάσχετο λογαριασμό πρέπει να γίνει. Πρέπει να δοθεί μια χάρη, ξέρω εγώ, με μια κατανόηση από το Υπουργείο, να περάσει να οργανωθεί όλο το σύστημα καλά. Και όλα θα πάνε καλά. Δεν υπάρχει. Έτσι λέτε. Όλα θα πάνε καλά. Όλα θα πάνε καλά. Αλλά να δείξουν κατανόηση. Αισιοδοξία από τον κύριο. Είστε αισιόδοξο, ε. Ο Χάρος πάντα αισιόδοξο. Δεν κανένα πρόβλημα. Πείτε, πώς έχετε ακούσει για το επώνυμό σας, πείτε. Ορίστε. Για το επώνυμό σας, πώς ακούτε κάθε μέρα? Ναι, ακούω κάθε μέρα, δεν με περάζει. Μου είπε ένας, λέει, γιατί σε περάζει, λέει, στο σχολείο. Στο σχολείο, εγώ μεγάλωσα στην επαρχία και στο χωριό, οπωσδήποτε το όνομα ήταν ακουστό. Δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα για το όνομα. Μετά στο στρατό και εδώ στην Αθήνα. Και με εσάς πιο πολύ με τους δημοσιογράφους. Δηλαδή. Αγριευόμαστε τώρα. Είμαστε και λίγο προληπτικοί εμείς. Μας βλέπετε έτσι. Αυτό που έχει βλάκα να το πούμε. Η αγορά πεθαίνει, να σας το πει ο Χάρος. Αλλά είστε συμπαθείς στο Χάρο πάντως. Αυτό αν είναι καλό ή είναι κακό για εσάς, δεν ξέρω. Και εμάς μας είναι συμπαθείς ο κύριος Χάρος, ομολογουμένος. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χάρο, και το αισιόδοξο κρατάμε κυρίως από πιένα. Πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι, γιατί εδώ γίνονται πράγματα τα οποία όχι μόνο οι επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά, δηλαδή έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να υποφέρει τόσο ο επιχειρηματίας όσο ο υπάλληλος. Γιατί από τη μια πλευρά έρχονται όλο μειώσεις μισθών, συντάξεων κλπ. Και από την άλλη μεριά αυτό οι φόροι. Που είπατε, γιατί στις μικρομεσαίες, επειδή είσαι και οικογένεια μέσα, όχι μόνο επαγγελματική, στην κυριολεξία οικογένεια, ο εργοδότης με τον εργαζόμενο, νομίζω και αυτό που αγκομαχά ο εργαζόμενος κάθε μέρα πώς θα τα φέρει βόλτα, επηρεάζει και τον εργοδότη. Δεν είναι μακριά από αυτό το πραγματικό. Οι φόροι έχουν φτάσει τα βάνη. Οι φόροι έχουν φτάσει τα βάνη. Αν το Υπουργείο δεν αλλάξει δηλαδή το φορολογικό. Το φορολογικό για να πούμε ότι η χώρα θα πάει λίγο μπροστά, το πράγμα το οποίο δεν σώζομαστε με τίποτα. Δεν το λέω εγώ, το λένε και οι ίδιοι και οι υπουργοί και αυτή η κυβέρνηση προηγουμένως. Τα ίδια λέμε λοιπόν, κι εμείς. Εάν δεν αλλάξει το φορολογικό να είναι ευέλικτο και σταθερό για 10 χρόνια, το οποίο θα είναι 50 σελίδες, όχι 1.000 σελίδες το φορολογικό, έτσι είναι στα ξένα κράτη, 50 σελίδες το φορολογικό. Δεν πρόκειται να δουν εδώ επένδυση ούτε από μικρή ούτε από μεγάλη επιχείρηση. Καθημερινώς τα λοκέτα συνεχίζονται και μάλιστα συνεχίζουν περισσότερο τώρα. Και αυτά που λένε ότι κλείνουν επιχειρήσεις 20 και ανοίγουν άλλες 18, 15 ή 20, αυτά είναι κάπου καφέ, εστίαση κτλ. Το πράγμα και αυτό σε 2-3 χρόνια κλείνουν και αυτές. Επομένως η χώρα χρειάζεται παραγωγή. Αν δεν παράγουμε κάτι,
Πλούτο δεν μαζεύουμε. Πολύ σας ευχαριστούμε, κύριε Χαρίτη. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Τελευταίο διάλειμμα και περνάμε στο μισάωρο για να δούμε τι γίνεται και εκτός συνόρων. Η τραμπολογία συνεχίζεται και θα δούμε και τι γίνεται και στις διεθνείς αγορές. Για να δούμε λοιπόν τι γίνεται στις διεθνείς αγορές και θα κάνουμε και μια πολύ μεγάλη βόλτα στον κόσμο. Υπάρχουν διαδηλώσεις στην Βουδαπέστη, υπάρχει αγωνία για τις γαλλικές εκλογές και πάντα υπάρχουν ειδήσεις από τον Ντόναλντ Τραμπ. Ειρήνη Γεωργιλέα στην αίθουσα. Έτσι είναι. Πάντα υπάρχει ένας Ντόναλντ Τραμπ που μας απασχολεί κάθε μέρα, κάθε λεπτό. Δεν υπάρχει ημέρα που να μην έχουμε είδηση και γενικά γύρω από το όνομά του. Καταπληκτικός. Ειρήνη, μόνο που έχει κάνει όλη την Ευρώπη, ας πούμε, και τώρα δεν είχαν τι να πούμε, κάναν άτυπη σύνοδο κορυφής για το προσφυγικό και βγαίναν να μιλήσουν για τον Τραμπ, αν το φοβόμαστε και αν είναι κίνδυνος. Ακριβώς αυτό το καταλάβαμε τη συνέντευξη τύπου. Οι περισσότερες ερωτήσεις είχαν να κάνουν με τον Ντόναλντ Τραμπ. Τι θα γίνει από εδώ και στο εξής που έχουμε τον Ντόναλντ Τραμπ. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι θα μας απασχολήσει πάρα πολύ. Μας απασχολεί να ρίξουμε ωστόσο εμείς τη ματιά μας στις ευρωπαϊκές αγορές. Φυσικά και εδώ τα βλέμματα των επενδυτών ήταν στη σύνοδο κορυφής που πραγματοποιήθηκε στην Μάλτα. Έκλεισαν ωστόσο με θετικά πρόσημα. Με κέρδη έκλεισε ο Φούτσι 100,67%. Ανωδικά και ο γερμανικός DAX 0,20%. Με κέρδη έκλεισε και ο γαλλικός δείκτης 0,65%. Τα περισσότερα κέρδη κατέγραψε ο δείκτης του Μιλάνου 1,20%. Κέρδη και για τον δείκτη της Ισπανίας 0,60%. Και μια ματιά στην ισοτιμία ευρώ-δολαρίου πριν πάμε στη Wall Street και στην Αμερική. Εδώ βλέπουμε ανωδικά να κινείται το ευρώ, 0,24% και ισοτιμία στο 1,0785. Τώρα, τι γίνεται στη Wall Street. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε κέρδη για δύο λόγους. Τα κέρδη αυτά οφείλονται στα θετικά στοιχεία που είχαμε για την απασχόληση τον Ιανουάριο, αλλά και στο γεγονός ότι καταγράφουν σημαντική άνοδο οι μετοχές του χρηματοοικονομικού τομέα. Και για αυτή την άνοδο εδώ οφείλεται πάλι ένας Ντόναλντ Τραμπ. Διότι είχαμε την είδηση και γράφεται σε όλα τα αμερικανικά διεθνή μέσα ότι ο Τραμπ θα τροποποιήσει έναν νόμο που έχει να κάνει με τις τράπεζες και είχε εφαρμοστεί μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008. Θεωρεί λοιπόν ότι αυτός ο νόμος δεν είναι σωστός, αφορά την πίστοση των επιχειρήσεων και ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να τον αλλάξει. Αναμένουμε λοιπόν να δούμε τι θα γίνει σε αυτό το τομέα. Ωστόσο βλέπουμε αυτή τη στιγμή ανωδικά να κινούνται οι μετοχές του συγκεκριμένου κλάδου. Για παράδειγμα βλέπουμε για την Goldman Sachs κέρδη 2,7%, όπως και για την JP Morgan κέρδη κοντά στο 2%. Και να πάμε και στο Twitter, διότι και εδώ είναι μια σημαντική εξέλιξη και είδηση και πάλι εδώ συναντάμε τον Ντόναλντ Τραμπ. Τι έκαναν οι εργαζόμενοι του Twitter? Δώρισαν $1 εκατομμύριο συγκεκριμένα στην Αμερικανική Ένωση Κοινωνικών Ελευθεριών. Είναι μία ένωση η οποία έχει δεσμευτεί να πολεμήσει και να κινηθεί νομικά ενάντια στην απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ για την απαγόρευση των πολιτών 7 μουσουλμανικών χωρών. Αποφάσισαν λοιπόν να δωρήσουν 1.000 εργαζόμενοι του Twitter $500,000 και άλλα $500,000 έβαλαν ο Διευθύνων Σύμβουλος και ο Εκτελεστικός Διευθυντής του Twitter. Έτσι συγκεντρώθηκε $1 εκατομμύριο και να σας πω ότι σύμφωνα με δημοσίευμα του BBC, η συγκεκριμένη οργάνωση που επαναλαμβάνω μάχεται κατά του Ντόναλντ Τραμπ έχει συγκεντρώσει τις τελευταίες ημέρες τουλάχιστον $24 εκατομμύρια. Τι λες? Πάρα πολύ μεγάλο το ποσό. Είναι και ενισχύθηκε, διότι αυτή η οργάνωση υπήρχε και πριν. Ήταν για τα πολιτικά δικαιώματα. Ωστόσο τώρα με αυτές τις εξελίξεις είχαμε και εδώ μία άνοδο των δωρεών. Από 500 ευρώ δηλαδή... Από 500.000 δολάρια χίλια εργαζόμενοι. 500 εργαζόμενοι, ναι, του Twitter. Και άλλα τόσα έβαλε και ο Διευθύνων Σύμβουλος. Μάλιστα. Ειρήνη, έχει και άλλο εργαλειστικό σήμερα. Θα κάνω έτσι ένα άλμα.
Μία αντιπαράθεση μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Σβατζενέγκερ με αφορμή, δεν ξέρω αν το έχεις δει, με αφορμή ένα σοου στο οποίο πρωταγωνιστούσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ναι. Και όταν πέρασε στα χέρια του Σβατζενέγκερ έπεσαν τα νούμερα και τελείωσε έτσι και άδοξα η ιστορία αυτού του τηλεοπτικού σοου. Αποδεικνύεται για άλλη μια φορά λοιπόν ότι τραβάει τα φώτα της δημοσιότητας, πουλάει ο Ντόναλντ Τραμπ. Και βγήκε ο Σβατζενέγκερ, I'll be back, ξέρετε αυτό το κάνουμε. Βέβαια, τι έγινε να δώσουμε, αυτό ήταν το παλιό σενάριο. Σήμερα ή χθες το πιο πιθανό. Κάτι απάντησε ο Ντόναλντ Τραμπ και κατηγόρησε τον Σβατζενέγκερ ότι κατέστρεψε το μέλλον του σοου από τότε που το πήρε ο ίδιος, το ανέλαβε. Και είπε ο Σβατζενέγκερ, αφού είναι τόσο καλός ο κύριος Τραμπ, ας συνεχίσει το σοου και ας δώσει σε μένα τη διακυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών να γίνω εγώ πλανητάρχης. Τώρα το σοου του Ντόναλντ Τραμπ γίνεται από το Λευκό Οίκο, είτε το θέλουμε είτε όχι. Έτσι. Και θυμόμαστε όλοι και ότι ο κύριος Σβατζενέγκερ είχε εμπλακεί με την πολιτική, αν θυμάμαι καλά παλαιότερα. Βέβαια, στην Καλιφόρνια, κυβερνήτης. Ακριβώς, κυβερνήτης, με συγχωρείτε. Δήμαρχος εδώ, μόνο στην Ελλάδα. Κυβερνήτης στην Καλιφόρνια, ακριβώς. Δεν είναι πια. Όχι, νομίζω ότι δεν είναι. Ναι, έχει... Τελείωσε η διάρκεια, δεν έκανα λάθος κι εγώ. Ναι. Και στο ίδιο κόμμα θεωρεί Ρεπουμπλικάνος και ο Σβατζενέγκερ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ειρήνη. Καλή συνέχεια. I'll be back. Τρομερό. I'll be back, Αντρικά πράγματα. Αγορίστηκα ως Σβατζενέγκερ, αγορίστηκα πράγματα. Τώρα θα πάμε να δούμε κάτι άλλο. Υπάρχει πολύ μεγάλη ανησυχία από μη κυβερνητικές οργανώσεις κυρίως και διεθνείς ανθρωπιστικούς οργανισμούς για τις φήμες περί δημιουργίας ειδικών κέντρων εκτός ευρωπαϊκού εδάφους, όπου σε αυτά τα ειδικά κέντρα θα γίνεται η επεξεργασία των αιτημάτων ασύλων από τους πρόσφυγες. Το καθεστώς λειτουργίας τέτοιων κέντρων, δηλαδή ποιος θα διαχειρίζεται όλη αυτή την κατάσταση και ποιος θα έχει την ευθύνη αφού θα βρίσκονται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει προκαλέσει πάρα πολλά ερωτήματα. Το βίντεο είναι από την ελληνική έκδοση του Euronews. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες δεν συναντιούνται συχνά μακριά από τη μουντή ατμόσφαιρα των Βρυξελών. Ακόμα και στο γραφικό νησί της Μάλτας θα βρουν πολύ λίγα για να είναι χαρούμενοι. Οι Μαλτέζοι ανησυχούν ότι περισσότεροι πρόσφυγες και μετανάστες θα φτάσουν την άνοιξη. Η Βρετανία βαίνει προς την πόρτα της εξόδου και η φιγούρα του Προέδρου Τραμπ επισκιάζει τις συζητήσεις. Οι μεταναστευτικές πολιτικές Τραμπ έγιναν δεκτές με αγανάκτηση στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Η Μάλτα θέλει αναχέτηση των ροών από Λιβύη και η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει αν θα στέλνει ανθρώπους πίσω. Εκεί. Η ιδέα, λένε οι υπουργοί, είναι να αποτρέπουν τους ανθρώπους από το να κάνουν το επικίνδυνο ταξίδι. Κάτι που είναι δύσκολο δεδομένου των συγκρούσεων και της αστάθειας στη Βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή. Η Ρεγκίνα Κατραμπόνε είναι μία από τις συνιδρύτριες μιας μη κυβερνητικής οργάνωσης για θαλάσσια διάσωση. Η οργάνωση ζητάει ασφαλείς νόμιμες οδούς στην Ευρώπη. Η Μεσόγειος για μένα ήταν πάντα μέρος διακοπών και χαλάρωσης. Τώρα γίνεται τάφος γιατί πολλοί άνθρωποι που φεύγουν για να γλιτώσουν από πολέμους και διώξεις, αναζητώντας μια καλύτερη ζωή. Δεν είναι απλώς το άτομο που πνίγεται στη θάλασσα. Εάν τους αφήνουμε να πεθαίνουν, πεθαίνουμε μαζί τους. Η ανθρωπότητα πεθαίνει μαζί τους. Στοιχεία των Ηνωμένων Εθνών δείχνουν ότι περισσότεροι από 1.700 άνθρωποι έκαναν αίτηση για άσυλο στη Μάλτα πέρυσι. Η πλειοψηφία είναι από τη Λιβύη, τη Συρία, την Ερυθρέα και τη Σομαλία. Οι εργαζόμενοι για τους πρόσφυγες στο νησί λένε ότι το σχέδιο της Ένωσης να αναχαιτήσει τη ροή των μεταναστών θα αποτύχει. Η συζήτηση ότι θα στείλουν ανθρώπους πίσω στη Λιβύη είναι νομίζω υποκριτική, γιατί πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να κατηγορεί τον Τραμπ από τη μία πλευρά, γιατί χτίζει ένα φυσικό τείχο ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Μεξικό και να χτίζει δομικά τείχη για να αποτρέψει τους νέους ανθρώπους από την Αφρική να ζητήσουν άσυλο στην Ευρώπη. Το βρίσκω πολύ υποκριτικό και δεν βγάζει νόημα. Η Μάλτα είναι η μόνη ευρωπαϊκή χώρα με ένα πρόγραμμα μετεγκατάστασης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ή τουλάχιστον ήταν μέχρι το διάταγμα του Προέδρου την προηγούμενη εβδομάδα. Αλλά για τον Χωσάμ, ξυλουργό από τη Δαμασκό, μόνο στόχος είναι να επιστρέψει στην πατρίδα του. Λέει ότι η κίνηση του Τραμπ να απαγορεύσει την είσοδο σε Σύριους πρόσφυγες είναι αντίθετη με τις αμερικανικές αξίες.
Η Αμερική είναι μια χώρα της ελευθερίας. Ο Τραμπ με αυτό το βήμα τα χάλασε όλα. Υπάρχουν χριστιανοί στη χώρα μας. Υπάρχουν μουσουλμάνοι στη χώρα του Τραμπ. Τώρα τι πρέπει να κάνουμε? Να πετάξουμε κι εμείς έξω τους Αμερικανούς? Αυτό δεν είναι ελευθερία. Είναι ενάντια στις αρχές της ελευθερίας. Αλλά με μια σύγκρουση σε εξέλιξη στη Συρία αλλά και την ευρύτερη περιοχή θα χρειαστεί πολύ περισσότερος χρόνος από μια σύνοδο κορυφής για να αντιμετωπιστεί η κρίση. Μάλιστα. Για το προσφυγικό και το επόμενο θέμα μας, πάλι από την ελληνική έκδοση του Euronews, αφού Ιταλία και Λιβύη ήρθαν σε συμφωνία για την ανακοπή της παράτυπης μετανάστευσης, το Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν οι πρωθυπουργοί των δύο χωρών. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Μνημόνιο για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ Ιταλίας και Λιβύης για την καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης υπέγραψαν οι πρωθυπουργοί των δύο χώρων. Σύμφωνα με τον Πάολο Τζεντιλόνι, πρόκειται απλά για ένα κομμάτι σε ένα ευρύτερο σχέδιο που θα τεθεί επιτάπητο στην Παρασκευή στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Μάλτα. Είναι μια συμφωνία που ενισχύει τη συνεργασία μεταξύ Ιταλίας και Λιβύης σε πολλούς τομείς, δήλωσε ο Πάολο Τζεντιλόνι. Υπάρχει ανάγκη για ανάπτυξη, σταθερότητα, ανοικοδόμηση και αναγέννηση της ενότητας. Από την άλλη, η συμφωνία θέτει όλη την αφοσίωση της Ιταλίας στη στήριξη της Λιβύης. Τα τελευταία χρόνια η Ιταλική ακτοφυλακή έχει πρωτοστατήσει στη διάσωση εκατοντάδων μεταναστών που φεύγουν από τη Λιβύη με προορισμό την Ευρώπη. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Ντόναλντ Τούσκ, στόχος της Συνόδου είναι η κατάρτιση σχεδίων ανθρωπιστικής δράσης και παράλληλα εξάρθρωση των δουλεμπορικών κυκλωμάτων. Τώρα, θα μείνουμε στο μέγα ζήτημα του προσφυγικού. Άλλωστε, αυτό ήταν το κεντρικό ζήτημα και σήμερα στη Σύνοδο της Μάλτας. Χθες η Γερμανίδα Καγκελάριος πήγε στην Άγκυρα και είχε συνάντηση με τον Ταγί Περντογάν. Άλλωστε, γι' αυτό το λόγο είχε και τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αλέξη Τσίπρα. Πολλοί αναλυτές εκφράζουν την αγωνία τους. Τι θα γίνει αν απασφαλίσει ο Ερντογάν και αφήσει προς την Ευρώπη τα εκατομμύρια των προσφύγων που συγκρατεί στο τουρκικό έδαφος. Αυτό είναι βεβαίως μια μεγάλη αγωνία. Πάμε να δούμε τις δηλώσεις που έγιναν χθες από τους δύο ηγέτες. Zaten Türkiye olarak bellidir buradan taviz vermemiz mümkün değil. Ama uluslararası terörizmle mücadele sadece bir ülkenin halledebileceği değil. Burada uluslararası bir dayanışmanın, bir mutabakatın olması kesinlikle söz konusudur. Darauf geachtet werden muss, dass die Schuld auch immer individuell festgestellt werden muss. Und wir haben ja gerade im Zusammenhang mit dem Putsch gesehen, wie sich das türkische Volk, die türkische Bevölkerung für die Demokratie und für die Regeln der Demokratie in der Türkei eingesetzt hat. Gerade deshalb ist jetzt in dieser entscheidenden Phase natürlich auch wichtig, dass Meinungsfreiheit eingehalten wird. Biz Müslümanları ciddi manada üzmektedir. Böyle bir ifade kullanılamaz, doğru değildir. Çünkü İslam'la terör bir araya gelemez. İslam'ın kelime anlamı barıştır. Opposition gehört zu einer Demokratie dazu. Das erfahren wir alle miteinander jeden Tag in demokratischen Staaten. Σύγκρουση γιγάντων ήταν εδώ και υπήρχε εμπλοκή. Συζητάγαμε κιόλας ότι πώς θα είναι η κυρία Μέρκελ, η καγκελάριος Μέρκελ μπροστά στον κύριο Ερντογάν. Γιατί καλά τα είχαμε πει με τον Αλέξη Τσίπρα στο τηλέφωνο, ότι να είναι αυστηρή η Ευρώπη απέναντι στην Τουρκία. Ήταν αυστηρή, έβαλε το Ισλαμιστική Τρομοκρατία, ενόχλησε αυτό το Σουλτάνο, λες και δεν ξέρουμε ποιοι πρωταγωνιστούν στις τρομοκρατικές ενέργειες στην καρδιά της Ευρώπης, στις πρωτεύουσες τις ευρωπαϊκές. Απλά τον ενόχλησε βάζοντας, παίζοντας αυτό το παιχνιδάκι ο Σουλτάνος, το ότι δεν είναι δυνατόν το Ισλάμ, μια θρησκεία που υπαγορεύει την αγάπη κτλ., να μπαίνει στην ίδια πρόταση με την τρομοκρατία. Κοιτάξτε, η απάντηση ήταν ακαραία βεβαίως από τον Περντογάν και μπροστά της, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου, είπε ότι η έννοια Ισλαμιστική τρομοκρατία προκαλεί μεγάλη δυσφορία στον μουσουλμανικό κόσμο. Δηλαδή, ατάκα και επιτόπου. Ούτε διπλωματικά, ούτε από πίσω, ούτε παρισκηνιακά, ούτε διαρροές στον τύπο. Ναι, και στο ξεκάθαρα. Δικό του πάντως και σε δικό του έδαφος, επειδή και δεν μπορούμε να πούμε, θύμα της τρομοκρατίας είναι και η Τουρκία.
Άλλο που πολλές φορές τον εξυπηρετεί, και αυτό είναι κάτι που δεν μπορούμε να το ελέγξουμε, να αποδίδει τις τρομοκρατικές ενέργειες στο ΠΚΚ, στους Κούρτους κτλ. Αλλά το μακελιό στη Κωνσταντινούπολη μια χαρά ίσως το έκανε. Αυτά λοιπόν, γιατί υπάρχει και συνέχεια στα γεγονότα και στις ισορροπίες. Τώρα θα δούμε τις αντιδράσεις, οι οποίες είναι σε εξέλιξη στη Βουδαπέστη. Και αυτό γιατί? Γιατί επίκειται η επίσκεψη του Βλαντιμίρ Πούτιν στη χώρα με κύριο στόχο να αποκαταστήσει τις σχέσεις μεταξύ των δύο πλευρών. Στους δρόμους της Βουδαπέστης όμως, με αυτή την αφορμή, κατέβηκαν χιλιάδες άνθρωποι οι οποίοι υποστηρίζουν την αντιπολίτευση. Με αφορμή την επίσκεψη του Ρώσου Προέδρου στην Ουγγαρία, ψηφοφόροι της αντιπολίτευσης διαδήλωσαν στο κέντρο της Βουδαπέστης. Κατήγγειλαν ότι ο Βίκτορ Όρμπαν και ο Βλαντίμιρ Πούτιν συμπεριφέρονται σαν δικτάτορες που αδιαφορούν για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν πιστεύω ότι πρέπει να κάνουμε άνοιγμα προς την Ανατολή, προς μια χώρα που δεν λειτουργεί η δημοκρατία. Αντίθετα, πρέπει να πάμε προς τη δημοκρατία, αλλά αυτή τη στιγμή δεν το κάνουμε. Το παρόν στις κινητοποιήσεις έδωσαν διαδηλωτές από την Ουκρανία, που κατηγόρησαν τον Πούτιν για τον πόλεμο στα ανατολικά της χώρας τους. Πιστεύω ότι ο Πούτιν δεν έχει καμία θέση στην Ευρώπη, ότι είναι ο νούμερο ένα τρομοκράτης. Έκανε πόλεμο με την Ουκρανία και σκότωσε πολλούς ανθρώπους. Οι διαδηλωτές σκόπευαν να συγκεντρωθούν στο κοινοβούλιο για να τους ακούσει ο Πούτιν να γιουχάρουν. Όμως εξαιτίας των αυστηρών μέτρων ασφαλείας κατάφεραν να φτάσουν μέχρι εδώ, περίπου 700 μέτρα μακριά από το κτίριο της Βουλής. Και θα κλείσουμε και με τη γαλλική πολιτική σκηνή. Το Φιγιόν Γκέιτ καλά κρατεί. Οι αρχές συνεχίζουν και ξεσκονίζουν τα μεγάλα, τα βαριά εισοδήματα και της συζύγου του Φιγιόν, αλλά και των γιών του. Και τώρα και ο ίδιος δέχεται έντονες πιέσεις από το δικό του κόμμα να παραιτηθεί, ο Φρανσουά Φιγιόν πάντα, και να αποσυρθεί από την κούρσα των προεδρικών εκλογών στη χώρα. Το σκάνδαλο Φιγιόν βεβαίως και έδωσε ένα σπουδαίο πάτημα στην αντίπαλό του, τη Μαρί Λεπέν του ακροδεξιού κόμματος. Έντονες πιέσεις και μέσα από το κόμμα του δέχεται πλέον ο Φρανσουά Φιγιόν προκειμένου να αποσυρθεί από την κούρσα για την Προεδρία της Γαλλίας. Πολλά στελέχη των Ρεπουμπλικάνων θεωρούν ότι η υποψηφιότητά του έχει πλέον καεί εξαιτίας του σκανδάλου για αργομυστία της συζύγου του. Ο Φιγιόν πάντως προσπαθεί να αντεπιτεθεί. Θέλω να αποδοθεί γρήγορα δικαιοσύνη. Όμως δεν μπορώ να αρνηθώ ότι είμαι πολύ θυμωμένος. Είμαι εξοργισμένος με αυτά τα κυνηγόσκυλα που ικανοποιούνται με το καταστροφικό τους έργο. Το σκάνδαλο με επίκεντρο την Πενελόπ Φιγιόν περιπλέκεται έτη περαιτέρω. Η γαλλική τηλεόραση προέβαλε βίντεο από συνέντευξη του 2007, στην οποία η Φιγιόν ισχυρίζεται ότι ποτέ δεν υπήρξε βοηθός του συζύγου της. Ο δικηγόρος της έκανε λόγο για σκοπίμως απομονωμένα αποσπάσματα. Ορισμένες δημοσκοπήσεις δίνουν πλέον τον Φρανσουά Φιγιόν στην τρίτη θέση, πίσω από τον Εμμανουέλ Μακρόν και τη Μαρίν Λεπέν. Αν όμως η επικεφαλής της γαλλικής ακροδεξίας περάσει στο δεύτερο γύρο, τότε βάσει τον γκάλοπ θα χάσει από τον αντίπαλό της είτε είναι ο Φιγιόν ή ο Μακρόν. Εκτός από την υπόθεση των 300.000 ευρώ που τη ζητά πίσω το Ευρωκοινοβούλιο, η Λεπέν έχει να δώσει εξηγήσεις και για τη βίαιη επίθεση φρουρών της σε δημοσιογράφο που ζήτησε το σχόλιο της. Τον απόθυσαν τον δημοσιογράφο κανονικά. Πάντως έχει ενδιαφέρον τώρα η πολιτική, το προεκλογικό κλίμα στη Γαλλία. Πολύ κουτσομπολιά. Ναι, έχει κουτσομπολιά, αλλά έχει και ουσία. Πολύ, εντάξει, γιατί είναι θέμα διαφθοράς πάλι, το οποίο νομίζω ότι τελικά δεν είναι προνόμιο μόνο της χώρας. Εντάξει, το ξέραμε, της δικής μας εννοώ. Και άλλα κράτη πιο οργανωμένα, πιο ευνομούμενα, αυτά που έχουμε συνηθίσει να λέμε για τη Γαλλία, τη Γερμανία κτλ. Πάντως στο πολιτικό κομμάτι και όπως φάνηκε από τη δημοσκόπηση και ο Μακρόν αρχίζει να επωφελείται από την ιστορία του Φιγιόν και ο Ζιπέ επανέρχεται στο προσκήνιο αν τελικά παραιτηθεί ο Φιγιόν και βγει ο ανθυποψήφιός του στις εσωτερικές των γολικών εκλογές. Και η Λεπέν. Ναι. Και η Λεπέν, ναι. Μην την αφήσουμε, γιατί νομίζω ναι, εντάξει, ότι περισσότερο κερδίζει πόντους από ναι. τον κέντρο δεξιό Φιγιόν. Ποιος κερδίζει?
Ναι. Για το δεξιά Λεπέν. Και πάλι το αντισυστημικό έχει ενδιαφέρον, γιατί σου δείχνει, ορίστε ποιο είναι το σύστημα, αυτό που τόσα χρόνια εξέθρεφε την διαπλοκή, τη διαφθορά, τα γνωστά, τα έχουμε δει κι αλλού. Δεν πάμε καλά, αλλά αν αυτό μας κάνει να αισθανόμαστε καλύτερα, ούτε εδώ εμείς πάμε καλά, ως Ελλάδα, ως χώρα, ως Έλληνες, δεν πάνε και οι άλλοι καλά. Τώρα αυτό βεβαίως δεν μας γιατρεύει, ούτε ασπιρίνη αποτελεί, ούτε χάπι, ούτε γιατριά. Όπου είναι να πάμε, θα πάμε όλοι μαζί πάντως, από ό,τι φαίνεται. Ωραία, γιατί και στραβός είναι και στραβά αρμενίζουμε. Ωραία. Δουλειά για το Σαββατοκύριακο. Homework αυτό για τους τηλεθεατές μας. Να σκεφτούν πού πάει η Ευρώπη, πού πάει η χώρα κτλ. Μην ακούτε τίποτα. Καλά να περάσετε το βράδυ της Παρασκευής, το Σάββατο και τη Κυριακή. Εμείς πάντα με το καλό, Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος, θα είμαστε εδώ και τη Δευτέρα. Δευτέρα. Με το καλό. Γεια σας. Στις 6 το απόγευμα. Γεια σας.